Συμπολίτες μου και συνέλληνές μου, σας καλωσορίζω στην απόψινή εκπομπή μας ενώπιον του ελληνικού λαού. Είμαι η Όλγα Γεριτσίδου, Ελληνίδα πολίτης, και παρουσιάζω αυτή την εκπομπή μαζί με τη θυγατέρα μου. Τάνια Μαρία Γεριτσίδου, επίσης Ελληνίδα πολίτης, με πάρα πολλές αποκαλύψεις σήμερα. Στην εκπομπή μας συμμετέχει ο συμπολίτης μας, ο νομικός, ο ειδικός νομικός, ο Δημήτρης Οκλούρας. Και συνεχίζει εδώ πέρα βασικά της εκπομπής της δικής του, την οποία βασικά την, πώς το λένε, κατά κάποιον τρόπο την υφαρπάξαμε. Αφήσαμε κάποια υπόλοιπα από την προηγούμενη εβδομάδα. Θα συνεχίσουμε τώρα σε αυτό το οποίο λέγαμε, όμως για να ξεκινήσω σε αυτό το οποίο θα πρέπει να πω εγώ, 2 λεπτά Δημήτρη, και μετά θα πεις ότι λοιπόν, οι στιγμές που περνάμε είναι πάρα πολύ σημαντικές για έναν πολύ απλό λόγο. Όπως είχαμε πει την περασμένη φορά, η λαθροκυβέρνηση, η κυβέρνηση η οποία έχει βγει με νοθεία βασικά και είναι μια συνέχεια άλλων λαθρέων κυβερνήσεων, αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα τρόπο διαφυγής. Είναι λοιπόν αναγκασμένη να κάνει διάφορες επικοινωνιακές βασικά κινήσεις για να δει τι μπορεί να χρησιμοποιήσει ούτως ώστε να πετύχει το στόχο της ή να σώσει το κεφάλι της. Τι σημαίνει με αυτό? Το θέμα το οποίο συμβαίνει με την ΕΡΤ σήμερα είναι κάτι το οποίο στην πραγματικότητα έχει ξεκινήσει σχεδιασμένο από τους κυβερνητικούς για να αποπροσανατολίσει τον λαό και να τον διασπάσει και να τον χωρίσει σε διάφορα βασικά στρατόπεδα ή σε, τουλάχιστον σε 2 στρατόπεδα, για να μπορέσουν να λανσάρουν μετά καινούργια νοθευμένα αποτελέσματα σε κάποιες επερχόμενες εκλογές, διότι διαφορετικά αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να σταθεί. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο το οποίο είναι ότι αν αυτό δεν βασικά ευωδώσει, να εφαρμόσουν μία πλέον την πάγια και τελική τους επιλογή, η οποία είναι η τελική επιλογή της βίας και της επιβολής, την οποία ούτως ή άλλως ανακοίνωσε ο λάθρο Πρωθυπουργός Σαμαράς στη χθεσινή του ομιλία. Αυτό το οποίο θα πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή, και θα δώσω το λόγο στον συμπολίτη μας, διότι δεν μου αρέσει να το έχω, ας το πούμε, στερήσει το χρόνο, είναι ότι αυτή τη στιγμή η προβοκάτσια που έχει ξεκινήσει από την ίδια την κυβέρνηση, διότι βασικά έχει κάνει τρομερά λάθη ακόμη και σε αυτή τη συγκίνηση, εάν έχουμε απόλυτη ψυχραιμία για να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει, θα γυρίσει σαν μπούμεραν και θα τους αρρώσει. Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει πραγματικά οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, οι οποίοι αυτή τη στιγμή εμφανίζονται ότι είναι και αυτοί μαζί με τον λαό, ότι είναι υπέρ του λαού, των κεκτημένων και των δικαιωμάτων του λαού, να κάνουν συγκεκριμένες κινήσεις, τις οποίες θα πούμε στην πορεία. Λοιπόν, διαφορετικά, στην πραγματικότητα θα δειχθεί και θα ξεσκεπαστεί ότι όλο αυτό είναι ένα κόλπο απλώς και μόνο για να πλανηθεί ακόμη μία φορά ο λαός και να υποστεί διάφορες άλλες τραγωδίες, τις οποίες και αυτές θα τις πούμε στη συνέχεια. Μέχρι εδώ, σαν εισαγωγικό. Παρακαλώ, Δημήτρη, για να συνεχίσουμε. Μένοντας στο θέμα της ΕΡΤ, να επισημάνω το εξής, ότι η ΕΡΤ ήταν, και ελπίζω να παραμείνει, να μην σταματήσει η λειτουργία, το μοναδικό νόμιμο κανάλι. Πολύ σωστά. Το μοναδικό νόμιμο κανάλι, νόμιμος ραδιοσταθμός, σε αντίθεση με όλα τα άλλα τα ιδιωτικά κανάλια, τα οποία δεν έχουν νόμιμες άδειες. Και τα οποία τα είχαν, αν θυμάσαι καλά, δεν ξέρω να το θυμάσαι γιατί είσαι πολύ νεότερος από μένα, αλλά κάπου γύρω στο 89, αν δεν κάνω λάθος, τα είχαν λανσάρει με ένα είδος, ας το πούμε, επαναστατικής και δημοκρατικής, ας το πούμε, διεκδίκησης. Ήταν άλλη μια πλάνη που μας μπράβο, της ελευθερίας του λόγου. Αυτή τη στιγμή παίζεται αυτό το ίδιο παιχνίδι με την ΕΡΤ ανάποδα. Καταρχήν καταστρέφουμε την ΕΡΤ και ευνοούν με αυτόν τον τρόπο τα ιδιωτικά κανάλια, γιατί όλη η διαφημιστική πίτα αυτή τη στιγμή, όλες οι διαφημίσεις που είχε ΕΡΤ, που θα πάνε στα ιδιωτικά κανάλια, τα οποία αυτή τη στιγμή κρέμονται από μια κλωστή. Με δανεικά είναι που τα δίναν οι τράπεζες, όπως δίναν και στα κόμματα, χρηματοδοτούσαν έτσι με περισσή ευκολία τα συγκεκριμένα κανάλια και τους έχουν χαριστεί εντός εισαγωγικών, ενώ στον απλό πολίτη τον κυνηγάνε οι τράπεζες, τα κανάλια. Υπάρχει μια περίεργη έτσι, ανοχή.
Άρα, είναι λοιπόν, οι ιερές αγελάδες. Oh, άρα λοιπόν, oh. τα ιδιωτικά κανάλια, τα οποία δεν λειτουργούν με νόμιμες άδειες, έχουν εκπέμπουν σε συχνότητες, οι οποίες είναι δημόσια περιουσία, είναι περιουσία του ελληνικού λαού, βγάζουν, γιατί είναι εμπορικές επιχειρήσεις, βγάζουν λεφτά στην πλάτη του ελληνικού λαού χωρίς να προσφέρουν στον ελληνικό λαό. Χωρίς να προσφέρουν το παραμικρό. Και θα επισημάνω κάτι που δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος. Ένα από τα ελάχιστα καλά που είχε το μνημόνιο, τα ελάχιστα καλά, το μνημόνιο το οποίο υπερασπίζουν, ποιοι, αυτά τα κανάλια, το υπερασπίζονται. Καθημερινά, έτσι, ναι. Λοιπόν, μέσα προβλέπεται στο μνημόνιο ότι θα πρέπει να αφαιρεθούν οι άδειες από τα κανάλια και να γίνουν δημόσιοι διαγωνισμοί και να εισπράξει το κράτος χρήματα για να δώσει εκ νέου τις άδειες. Αυτό προβλέπεται στο μνημόνιο. Και όμως είναι τα ελάχιστα καλά που έχει, τα πολύ ελάχιστα καλά που έχει το μνημόνιο, δεν τα εφαρμόζουν. Όλα τα στραβά εφαρμόζουν από το μνημόνιο. Αυτό λοιπόν που δεν τους βολεύει, δεν το εφαρμόζουν. Και έρχονται και κλείνουν την ΕΡΤ, το μοναδικό νομίμως λειτουργούν κανάλι. Είναι απαράδεκτο. Ναι. Και δεν επεμβαίνει ούτε σε αυτό το θέμα εισαγγελέας. Ούτε σε αυτό το θέμα. Πόσα θα μπορούσα να κάνω ολόκληρη λίστα, ολόκληρο κατάλογο με αυτεπαγγέλλοντος διοκόμενα αδικήματα, στα οποία όφιλε, δεν είναι απλώς δύναται. Έχει υποχρέωση ο εισαγγελέας όταν λαμβάνει γνώση. Από οποιοδήποτε τηλεόραση, από μια καταγγελία ανώνυμη, από με οποιοδήποτε τρόπο λαμβάνει γνώση, έχει υποχρέωση να παρεμβαίνει. Και δεν το έχει κάνει. Λοιπόν, και βλέπουμε να καταργείται το μοναδικό κανάλι το οποίο λειτουργεί νόμιμα. Εδώ έχω να κάνω δύο πράγματα, δύο παρατηρήσεις. Τα ιδιωτικά κανάλια δεν ήταν ότι δεν προσέφεραν τίποτα στον ελληνικό λαό, αλλά έκαναν τον εκμάβλησαν. Ναι, και έκαναν τεράστια, πέρα από αυτό, έκαναν τεράστια ζημία και υπονόμευση βασικά, όσον αφορά τόσο την ταυτότητα του ελληνικού λαού, όσο επίσης και τον αποπροσανατολισμό του, και βασικά οφείλονται πάρα πολύ σε αυτόν τον ψυχολογικό πόλεμο, στον οποίο βασικά στηρίχθηκαν όλες αυτές οι λαθροκυβερνήσεις, οι οποίες άλωσαν τη χώρα μας. Με τα λεπτά του ελληνικού λαού, διότι όντως συντηρούνται από τις επιχορηγήσεις τις οποίες παίρνουν από το δημόσιο και επίσης και από τις διαφημίσεις που λένε. ΟΠΑΠ, οι διαφημίσεις που κατευθύνονται σε συγκεκριμένα κανάλια και εφημερίδες. Μα τα κανάλια είναι απλώς μία άλλη εφαρμογή του τι έχει γίνει με τις εφημερίδες. Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι βασικά χρηματοδοτούσαν τους εκδότες? Το κράτος. Διότι αυτό, αντί να χρησιμοποιεί την εφημερίδα της κυβέρνησης για να ανακοινώνει τις προκηρύξεις, τους διαγωνισμούς ή οτιδήποτε, τα έδινε ή τις διαφημίσεις που έχει ή για διάφορα θέματα κοινωνικής πολιτικής, αυτό που έκανε ήταν να επιδοτεί και να πληρώνει τους ιδιώτες για να δημοσιεύουν βασικά αυτό που θα μπορούσε και θα έπρεπε βασικά να γίνεται στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Διότι γι' αυτό το λόγο υπάρχει και γι' αυτό το λόγο πληρώνεται και χρηματοδοτείται. Και εκεί θα ήταν πολύ φθηνότερο το κόστος και θα υπήρχε δυνατότητα, αντί για να πάρεις το φύλλο της εφημερίδας κυβέρνησης να πληρώσεις ή, ας το πούμε, το οποίο είναι γύρω στο 1,5 ευρώ το φύλλο, ή αν είσαι εγγεγραμμένος είναι κάποιες δεκάδες ή εκατοντάδες ευρώ το χρόνο, δεν θυμάμαι ακριβώς, το οποίο δεν μπορεί να το κάνει ο κάθε πολίτης, που είναι απαράδεκτο, γιατί υποτίθεται ότι πρέπει να λαμβάνεις γνώση των νόμων για να μπορείς να τους προσβάλεις με τη δημοσίευσή τους. Εδώ πέρα ήδη έχουμε ένα θέμα για τον εισαγγελέα. Εντάξει. Λοιπόν, αλλά αντίθετα. Δύο λεπτά θα φτάσουμε στον εισαγγελέα. Αλλά αντίθετα, χρηματοδοτούν και χρηματοδοτούσαν τους εκδότες, οι οποίοι βασικά δεν μπορούσαν να σταθούν διαφορετικά. Και να πω, δεν είναι μόνο οι εκδότες. Οι εκδότες, οι μεγαλοεκδότες των εφημερίδων και του περιοδικού τύπου, είναι και αυτοί που εκδίδουν βιβλία. Ο Λιβάνης, ας το πούμε. Ο σύμβουλος του Παπανδρέου, δεν ήταν αυτός ο Λιβάνης, ο οποίος έκανε. Λοιπόν, ο Ιαννός, ο οποίος εχθές στον Τζοχατζόπουλο, μάθαμε ότι ο Τζοχατζόπουλος έχει δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μετοχές του Ιαννού κτλ. Όλοι αυτοί στην πραγματικότητα, τα βιβλία που τυπώνουν, πολλά εκ των οποίων είναι σαβούρα βασικά στην κυριολεξία, αυτό το οποίο κάνουν τα απορροφάει το κράτος. Πώς? Με επιχορηγήσεις. Αν θυμάμαι καλά, κάποτε η κοινωνική παροχή μέσα από διάφορες. Εκεί δεν διαφωνήσω. Ο Λιβάνης τουλάχιστον έχει κάποια βιβλία, αρκετά βιβλία κάποια, με καλό περιεχόμενο. Κάποια. Με καλό περιεχόμενο. Κάποια. Για να είμαστε δίκαιοι γι' αυτό το. Κάποια. Τα υπόλοιπα.
τα υπόλοιπα τα οποία πηγαίνουν και πλαισιώνουν. Αυτό εμένα δεν τα ελέγχω, όλα δεν τα ξέρω. Αυτό εμένα όμως δεν μου λέει τίποτα όταν το χρηματοδοτώ εγώ χωρίς να το γνωρίζω και αυτός εκεί πέρα ελέγχει την αγορά του βιβλίου. Και αυτό το λέω γιατί εμείς είμαστε στο βιβλίο. Ο Ιαννός, παραδείγματος χάρη, είχε υποβάλει τεράστια πραγματικά αποκλεισμό και φήμωση και το καταγραμμένο κάτω σε εμάς ειδικά και δεν ήξερα γιατί γινόταν. Από τον Καρατζά, ο συγκεκριμένος ο Καρατζάς που το είχε. Σε τι σας είχε υποβάλει? Ο Ιαννός υποτίθεται ότι όταν έκανε. Να υπάρχουν ανταγωνιστικοί τίτλοι. Να υπάρχουν βιβλία δικά μας, να υπάρχουν βιβλία δικά μας στα βιβλιοπωλεία του. Βεβαίως. Και επίσης και παρουσίαση βιβλίων, στην οποία υποτίθεται ότι επιδίδεται σε διάφορα βιβλία των επωνύμων του κύκλου αυτού. Αυτό το οποίο έκανε όταν εμείς ζητήσαμε να παρουσιάσουμε, είπε ότι δεν είχε χρόνο. Και του είπαμε πότε μπορεί, σε ένα, σε δύο χρόνια, και μας είπε ότι ποτέ βασικά. Ειδικά το έχω γραμμένο κάτω. Ειδικά για εσάς ποτέ. Βεβαίως. Λοιπόν, το έχουμε εγγράφει. Εδώ λοιπόν. Ειδικά για εσάς ποτέ. Αλλά αυτό όταν ακούμε ότι βασικά ότι οι τίτλοι τάδε έχουν μεγάλη, πώς το λένε, απήχηση στο αναγνωστικό κοινό κτλ. Είναι ανοησίες. Ένα μεγάλο ποσοστό διοχετεύεται στις δημόσιες βιβλιοθήκες ή επίσης δίνεται. Μα θα σας πω το εξής. Ναι. Αν θυμάστε. Πριν συμβεί όλη αυτή η ιστορία με τον Άκη Τζοχατζόπουλο, θυμάμαι πως λανσάραν τα μέσα ενημέρωσης, παραπληροφόρησης όπως τα λέω εδώ, mm-hmm. τα ιδιωτικά. Σωστά. Τα ειδικά τα κανάλια. Ναι, τα κανάλια. Εμφανίζαν τη σύζυγο του Άκη Τζοχατζόπουλου mm-hmm. ως γνωστή συγγραφέα παιδικών βιβλίων. Και μετά πληροφορούμε του εξής ενός βιβλίου, δεν θυμάμαι τον τίτλο, του παιδικού, το οποίο είχε μοιραστεί, λέει, σε διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις και τα λοιπά. Δηλαδή, κυκλοφόρησε, δεν δοκιμάστηκε από το αναγνωστικό Μπράβο, κοινό, ώστε να πεις ότι όντως είναι επιτυχημένο το βιβλίο. Δηλαδή, το πήρε κόσμος. Αυτό είναι. Το να βγάζω μια σειρά βιβλίων και να το διοχετεύω σε κάποιους οργανισμούς, αυτό δεν με κάνει επιτυχημένο συγγραφέα και επιτυχημένο το βιβλίο. Και όμως λανσάραν τη συγκεκριμένη γυναίκα ως επιτυχημένη συγγραφέα παιδικών βιβλίων. Να πω και προβάλλαν το συγκεκριμένο lifestyle της συγκεκριμένης γυναίκας. Να πω κάτι άλλο. Θα πω δύο παραδείγματα. Ένα από το βιβλίο, αλλά ένα από τον εικαστικό χώρο ακριβώς τι γίνεται. Πες το αυτό. Όντως. Με το Λοβέρδο. Με τη γυναίκα του Λοβέρδο. Γυναίκα αλλά Λοβέρδο. Πρώτα θα πω όμως, όταν είχα πάει στην έκθεση βιβλίου, γιατί έχουμε πάει δύο φορές τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη που υπήρχε και εκεί πέρα μας έγινε άλλη υπονόμευση. Εν πάση περιπτώσει, παρουσιάστηκε ένα βιβλίο, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή ποιο ήταν ο τίτλος του. Αν πάω πίσω στο πρόγραμμα θα το δω. Το οποίο παιδικό βιβλίο, το οποίο μάλιστα ήταν και. Με, πώς το λένε, δραματοποίηση, δηλαδή το παρουσιάζαν το βιβλίο σε γονείς και παιδιά που ήταν τέλος πάντων εκεί πέρα με δρόμενα κτλ. Εγώ το παρακολούθησα αυτό. Και αυτό το οποίο έλεγε αυτό το βιβλίο ήταν, παρουσίαζε ένα παιδάκι μεταναστόπουλο την ιστορία του στην Ελλάδα, πόσο κακά ήταν τα ελληνικά παιδιά, τα ελληνόπουλα και μοχθηρά, και πόσο, και δηλαδή τα παιδιά τα οποία βλέπουμε στις. Εμφάνισε με τη χειρότερη εικόνα. Δύο λεπτά και να δούμε τι έγινε στη συνέχεια και πόσο πολύ, ας το πούμε, επιτεθόταν στο συγκεκριμένο παιδάκι χωρίς να το ξέρουν, απλώς και μόνο επειδή μιλούσε μια άλλη γλώσσα ή είχε άλλη τέλος πάντων εθνική ταυτότητα. Αλλά αυτό το παιδάκι ήταν τόσο πιο ανώτερο από τα ελληνόπουλα, που τελικά, ενώ τα ελληνόπουλα βασικά του είχαν κάνει τα μύρια όσα από επωνομεύσεις, από πώς το λένε, από βία και οτιδήποτε, στην πραγματικότητα αυτό τα βοήθησε στη στιγμή της ανάγκης και έτσι τα κέρδισε και έτσι εξασφάλισε τη θέση του μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Δηλαδή εμφανίζει ως. Τίποτα, ως μεσία σχεδόν. Όχι, και εμφανίζει από ό,τι κατάλαβα. Αυτό η σύζυγος είπατε του κυρίου. Αυτό Λοβέρδου. Όχι. Αυτό, του Λοβέρδου είναι άλλο. Αυτό τώρα, ήταν, δεν θυμάμαι τώρα. Εμένα λέει εμφάνιζε ως ρατσιστές. Τους, 100% τους και Έλληνες. Δεν ήταν μόνο ρατσιστές. Ρατσιστές. Εμένα δεν θα με πείραζε. Εμένα δεν θα με πείραζε το ρατσιστικό έτσι αυτό και αυτό. Δεν συμφωνώ. Αλλά αυτό που ήταν. Γενικεύει. Αυτό που ήταν, όχι, ήταν ότι έδινε, ότι όριζε ότι η ταυτότητα του Έλληνα, άσχετα από ρατσισμό ή όχι, ότι είναι κακός. Ότι είναι ένα κακό άτομο από τη γέννησή του βασικά και μόνο επειδή υπάρχει δηλαδή. Επειδή είναι ένα Έλληνας, κακό άτομο είναι κακός. Και μοχθηρός. Όταν λοιπόν έγινε μετά μια συζήτηση, από κάτω ήταν παιδάκια μικρά. Δηλαδή μιλάμε από προσχολικής ηλικίας και βρέφει ακόμη μέχρι και παιδιά, ας το πούμε, της έκτης δημοτικού και οι γονείς τους. Τα οποία είχαν μείνει και κοιτάζαν τα παιδάκια τώρα. Όταν είσαι ένα μικρό παιδί και το βλέπεις αυτό
μέσα σε, από σκηνής και τα λοιπά. Αυτό δεν μπορείς να το εξετάσεις. Απλώς αποδέχεσαι ότι εσύ είσαι με τους κακούς. Με συγκεκριμένα πράγματα. Όταν λοιπόν εγώ έκανα ορισμένες βασικές ερωτήσεις, με βγάλαν σηκωθεί έξω. Με πέταξαν. Στην κυριολεξία δηλαδή με απομάκρυναν. Βέβαια σταμάτησε και σταμάτησαν και τελείωσε το όλο το θέμα. Όταν είπα γιατί. Αφού το πλόκαρες, αυτό τελείωσε. Που είπα βασικά ήταν μια γιατί αυτή τη στιγμή. Μια παρόμοια παρεμφερή έτσι αντιμετώπιση. Όχι, δεν με σηκώσαν να πετάξω. Μια επίπληξη, κατηδίαν επίπληξη. Αντιμετώπισα σε παρουσίαση βίου στον Ιαννό. Τέλος πάντων, δεν θέλω να επισέλθω γιατί μην ξεφύγουμε λοιπόν, από το θέμα απλώς, μας. Για να πάμε τώρα για το αλλά θέμα. Αλλά ότι ισχύουν αυτά τα πράγματα, λοιπόν, ότι υπάρχει και λογοκρισία του κόσμου και ότι προσπαθούν μέσω από διάφορες παρουσιάσεις, μέσω από συγκεκριμένα βιβλία, να περάσουν μηνύματα με υπόγεια και με δόλιους τρόπους, αυτό ισχύει. Αυτό έχει γίνει από όλη την ιδιωτική τηλεόραση, αυτό που λέμε, ακριβώς αυτό προς όλο τον ελληνικό λαό. Και επίσης ακόμη και από την ΕΡΤ. Η ΕΡΤ ήταν αυτή που το έκανε λιγότερο. Εγώ δεν βλέπω τηλεόραση. Τώρα με τσιγκλάτε, να το πω έτσι λαϊκά. Θα πω εν ολίγης τι αφορούσε. Ήταν παραμονές των τελευταίων εκλογών, παρουσίαση στον Ιαννό, το βιβλίο του κ. Μασαβέτα για την Κωνσταντινούπολη ήταν. Και είχε, θα το παρουσίαζε μαζί πέρα από τον συγγραφέα του Μασαβέτα, το γιο του γνωστού δημοσιογράφου. Θα το παρουσίαζε και ο γνωστός και τηλεαστέρας τρόπον τεινά συγγραφέας Χωμενίδης. Ο οποίος τότε, από ό,τι αν θυμάμαι καλά και αν δεν κάνω λάθος, έβαζε και υποψηφιότητα με την Δημάρ. Και κατά διάρκεια της παρουσίασης του βιβλίου εκ μέρους του κ. Χωμενίδη άρχισε να ισχυρίζεται ότι τι λάθος που έκαναν τότε, γιατί μιλούσαν για το Βυζάντιο, Κωνσταντινούπολη πως έπεσε, γιατί αφορούσε το βιβλίο του Κωνσταντινούπολη. Mm-hmm. Και τι λάθος που κάναν τότε οι Βυζαντινοί, οι Έλληνες, που αρνήθηκαν να δεχτούν την παπική εξουσία και με αποτέλεσμα να υποταχθούν. Αρνήθηκαν τη Δύση, τη βοήθεια της Δύσης, γιατί θα σας πω ακριβώς πώς πήγε πονηρά να το μεταφέρει στη σημερινή εποχή και με αποτέλεσμα, λέει, να μπουν οι Τούρκοι στην Κωνσταντινούπολη και να υποστούμε όσα υποστήκαμε. Και τώρα, λέει, το συνέκρινε με τη σημερινή μας εποχή, τώρα αντιστεκόμαστε, προσπαθούν οι Δυτικοί να μας βοηθήσουν με τα μνημόνια, μας δανείζουν και εμείς αρνούμαστε τη βοήθεια. Και θέλουμε να είμαστε Ανατολίτες. Αυτό είναι το ρεζουμέ, το γενικό έτσι, συμπέρασμα των όσων είπε. Και ήμουν εκεί για την παρουσίαση, το οποίο είναι αξιολογότατο το βιβλίο. Αυτό που ακούω και πάντως δεν είναι αξιολογότατο. Όχι, άλλο και το βιβλίο και άλλο το τι λέει ένας παρουσιαστής του βιβλίου. Είναι και ανιστόρητο αυτό το άλλο. Ναι, ο παρουσιαστής. Δεν αναφέρει αυτά είπε. Το βιβλίο μέσα. Άλλο. Αυτά άλλο, που είναι ο παρουσιαστής. Λοιπόν, κάποια στιγμή υποτίθεται ότι θα δίναν το λόγο στο κοινό να πει σχόλια. Δόθηκε ευκαιρία και σε μένα να πω το σχόλιο μου, το οποίο ήταν το εξής. Ότι τα περισσότερα δεινά τα επέστησε ο ελληνισμός, όχι από τους Τούρκους, από τους Δυτικούς. Διότι το 1453, όταν μπήκε ο Μάμεθ στην Κωνσταντινούπολη, βρήκε ένα φάντασμα αυτοκρατορίας, ένα φάντασμα πόλης. Την είχαν ρημάξει προηγουμένως το 1204 οι Φράγκοι, οι Σταυροφόροι. Οι δίθεν χριστιανοί, οι δίθεν συμμαχοί μας με τους οποίους ο κύριος Χωμενίδης ήθελε να συμμαχήσουμε. Είναι αυτό που τους, όπως έχει χαρακτηρίσει ο Ζουράρης, οι Ευρωλιγούριδες. Είναι ένας παλιός χαρακτηρισμός. Τον θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι η εποχή, πρέπει να ήταν η εποχή Σιμίτη που βγήκε, αν δεν κάνω λάθος, οι Ευρωλιγούριδες. Όπου πρέπει να υποταχθούμε πάση θυσία στη Δύση. Ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό. Λοιπόν, φεύγοντας, είπα την παρατήρησή μου, κατάλαβα ότι ενόχλησε. Mm-hmm. Ο κόσμος το αποδέχτηκε όμως. Mm-hmm. Το κοινό δηλαδή που παρακολουθούσε. Και φεύγοντας, πάω να φύγω και έρχεται ένας νεαρός και μου λέει μπορείτε να έρθετε λιγάκι, κάποιος θέλει να σας μιλήσει. Και ήταν ο υπεύθυνος του Ιαννού, δεν ξέρω αν είναι και ο ίδιος ο κύριος Καρατζάς, δεν ξέρω, δεν,
δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος, τον ξέρω είναι σπέκτρος εκεί παρουσίας βιβλίων. Αν είναι ο ίδιος ο... Δεν γνωρίζω. Εγώ ξέρω μόνο το όνομα. Εμφανίστηκε στις παρουσιάσεις ένας κύριος ψηλός και με επέπληξε για αυτά που είπα. Για ποιο λόγο? Με ποιο σκεπτικό? Ειλικρινά δεν το κατάλαβα. Προφανώς δεν έπρεπε να χαλάσω. Μπράβο, αυτό να ακουστεί κάτι διαφορετικό. Αυτό μπράβο. Κατάλαβα, ειλικρινά του λέω, συμπεριφέρθηκα άσχημα, είπα εξύβρισα, συκοφάτησα κάποιον. Όχι, μου λέει. Τότε για ποιο λόγο με φωνάζετε και μου λέτε γιατί είπα αυτά που είπα? Μπορεί να διαφωνείτε, μπορεί να συμφωνείτε. Εννοείται, όλοι, δεν είναι υποχρεωτικό όλοι να συμφωνούμε, να διαφωνούμε με κάτι. Να συμφωνούμε με κάτι, μπορούμε και να διαφωνούμε. Αρκεί η άποψή μας να διατυπώνεται με ευπρέπεια και με επιχειρήματα. Διατύπωσα κάτι χωρίς ευπρέπεια, του λέω. Όχι, μου λέει. Τότε γεια σας. Λοιπόν, ναι. Τώρα μου το θυμήσατε αυτό, έτσι μια παρένθεση. Θα ήθελα όμως να επανέλθουμε στο θέμα της ΕΡΤ που καίει. Στο θέμα της ΕΡΤ ερχόμαστε τώρα. Και στο θέμα της ΕΡΤ και το ρόλο των κομμάτων. Εδώ λοιπόν έχουμε να πούμε το εξής. Βασικά και των συνδικαλιστικών ηγεσιών. Τι γίνεται τώρα? Πακέτο τα πάω εγώ αυτά. Πάμε στο τώρα, γιατί για το τώρα είναι το σημαντικό και το πρακτέο. Το τώρα λοιπόν. Είναι εδώ που θα δούμε. Παίζεται ένα θέατρο του παραλόγου. Ναι, ναι. Καταρχήν να πάρουμε το... Γιατί πίσω μπορεί να μιλάμε για τα νομικά ζητήματα, αλλά πίσω από κάθε νόμο κρύβονται και κάποιες πολιτικές, κάποιες τακτικές, κάποιες στρατηγικές. Καταρχήν εδώ δεν υπάρχουν νόμοι βασικά αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μόνο η στρατηγική, ας το πούμε, την οποία αναφέρουν και οι ίδιοι. Αυτό έχει δημοσιευτεί ως πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ούτε καν νόμος, δεν είναι ακριβώς νόμος αυτή τη στιγμή. Ναι, λοιπόν, το θέμα είναι ο καθένας μπορεί να το σερβίρει όπως θέλει. Επί της ουσίας όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς θα το αποδεχτούμε. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Ναι. Προφανώς δεν πρέπει να το αποδεχτούμε. Εδώ παίζονται πολλά. Δηλαδή, και για μένα είναι απαράδεκτο, να το μην το ξεχάσω αυτό, πρέπει να υποθεί, είναι απαράδεκτο όσοι έρχονται και λένε, και ακούγεται και από κομματικούς φορείς, ότι έλα μωρέ την ΕΡΤ, τα λαμόγια, τους υπαλλήλους αυτούς, είναι αυτό που λέμε που πακαλλιεργούν τον κοινωνικό αυτοματισμό. Και θα μιλήσω και γι' αυτό. Αλλά τι κάνουνε? Προσπαθούν να στρέψουν την κοινωνία σε βάρος μιας συγκεκριμένης επαγγελματικής τάξης και κλαίνε κάποιοι. Πού ήταν η ΕΡΤ όταν εμείς κάναμε αυτό και δεν το πρόβαλε? Πού ήταν η ΕΡΤ όταν... Και γι' αυτό το λόγο δεν τους στηρίζουμε. Γι' αυτό το λόγο δεν τους στηρίζουμε. Είναι μέγα λάθος. Μέγα λάθος, αν δεν υποκρύπτηκε δόλο από ορισμένους. Και χάρηκα πολύ όταν κατέβηκε αντιπροσωπεία από τις σκουριές της Χαλκιδική, από Κερατέα, από το περίφημο Intimidia, όσο και αν διαφωνεί κανείς μαζί του, και είπαν οι άνθρωποι, όταν εμείς υποφέρουμε και υποφέραμε όσα υποφέραμε, εσείς της κρατικής τηλεόρασης και ραδιοφώνου δεν μας υποστηρίξατε, δεν δείξατε τους αγώνες μας. Όμως παρόλα αυτά, επειδή είναι δίκαιος ο δικός σας αγώνας, σας στηρίζουμε. Και αυτή είναι η σωστή στάση. Αυτή πρέπει να κρατήσουμε. Εκεί υπάρχει και μια παγίδα όμως. Σίγουρα υπάρχει παγίδα, αλλά δεν πρέπει να μπούμε και στη λογική ότι επειδή δεν λειτουργεί σωστά η ΕΡΤ, που υπάρχουν και λόγοι που δεν λειτουργήσε σωστά η ΕΡΤ σε πολλά ζητήματα και δεν μπορούμε να περιμένουμε και πάρα πολλά από την ΕΡΤ. Ένας κρατικός φορέας υπάρχει και λογοκρισία, υπάρχει και πίεση. Όχι, εδώ είναι συγκεκριμένα πράγματα. Μισό λεπτό, θα σας εξηγήσω ποιο είναι το σκεπτικό μου. Όλο αυτό το διάστημα των μνημονιακών ετών, ποιοι είχαν τη χειρότερη ενημέρωση, τα κρατικά κανάλια ή τα ιδιωτικά κανάλια? Κατά δική μου την άποψη, βασικά... Θέλω μια απάντηση. Κατά δική μου την άποψη, διότι εγώ δεν βλέπω πολύ τηλεόραση, όταν όμως έβλεπα, το χειρότερο ήταν τα ιδιωτικά κανάλια. Έτσι, μπράβο. Έτσι, τα μπράβο. Κρατικά ακολουθούσαν, αλλά προσπαθούσαν να κρατούσαν μια κάποια επίφαση. Προσχήματα. Προσέξτε. Κρατούσαν κάποια προσχήματα, τα οποία τα ιδιωτικά κανάλια ούτε αυτά δεν κρατούσαν. Και μάλιστα, εγώ από τα κρατικά δεν περιμένω καμιά αντικειμενική πληροφόρηση, γιατί ξέρω ότι ελέγχονται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Και όμως, παρόλα αυτά, ήταν καλύτερα από τα ιδιωτικά και η πληροφόρησή τους ήταν καλύτερη και το πρόγραμμά τους ήταν πιο ποιοτικό. Συμφωνώ σε αυτό. Μπορεί να πει κανείς ότι η E3 δεν είχε ποιοτικό πρόγραμμα. Δημήτρη, θα σε διακόψω ένα λεπτό, γιατί έχουμε από το chat μία ερώτηση. Και λέει, ο Βημή, για το σκοπό αυτό, θέλω να λέει να ρωτήσω κάτι. Σύμφωνα με την νομοθεσία, λέει, για την ΕΡΤ που είχε σταλεί με mail, ποιες ακριβώς θα είναι οι κυρώσεις. Και μας βάζει εδώ πέρα
την κυρώσει για ποιο πράγμα τώρα. Τώρα, γιατί και εμείς ρωτήσαμε πριν πω την ερώτηση, τον ρώτησε ο καναλάρχης να πει συγκεκριμένα τι εννοεί. Ναι, και έχει βάλει εδώ ένα quote, λοιπόν, για το σκοπό αυτό επισημαίνεται ότι τυχόν προβολή των πάσης φύσεως εκπομπών, τηλεοπτικών ναι, και ραδιοφωνικών. Ναι, τώρα βγήκε μια ανακοίνωση από το εγκύκλειος από ναι, το Υπουργείο Οικονομικών. Που φέρουν το σήμα της ΑΕΠ ΑΕ από περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς, συνιστά μη αδειοδοτημένη και εξ αυτού του λόγου παράνομη προβολή προγράμματος και αντιμετωπίζει όλες τις κυρώσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Και ρωτάει ποιες είναι οι κυρώσεις. Εκφοβιστικό είναι. Είναι καθαρά εκφοβιστικό. Καταρχήν υποτίθεται ότι την έχουν καταργήσει. Ναι, γι' αυτό σου λέει ότι δεν έχεις τώρα την άδεια, την δεν έχουν ξέρω καταργήσει. Τι εννοεί. Την έχουν καταργήσει. Υπάρχει κάτι, το αναπαράγουν. Mm. Καταρχήν, αν υποτεθεί ότι υπάρχει κάτι παράνομο, ας κάνουν κάτι με αυτούς που κάνουν, που στέλνουν το πρωτογενές σήμα. Δεν μπορεί να κατηγορείς αυτούς που το αναπαράγουν. Εντάξει, εδώ σηκώνει νερό. Το θέμα είναι όμως ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή σε κάτι το οποίο έχει τεράστια προβλήματα συνταγματικότητας. Έχει τεράστια προβλήματα. Καταρχήν το θέμα της. Να διευκρινίσουμε κάτι. Υποτίθεται ότι με το που βγήκε το ΦΕΚ θεωρούνται απολυμμένοι υπάλληλοι. Έτσι δεν είναι. Όχι, εγώ δεν συμφωνώ με τίποτα. Όχι, εγώ, άλλο. Ακόμα. Υποτίθεται έτσι λέει η κυβέρνηση. Έτσι λέει το ΦΕΚ. Τι λοιπόν, λέει το ΦΕΚ. Ότι με το καταργείται η ΕΡΤ, χάνουν την δουλειά του αυτομάτως. Αλλά εδώ δεν έχει γίνει, δεν υπάρχει νόμιμη απόλυση. Κάτσε Δημήτρη, δύο λεπτά. Δεν υπάρχει νόμιμη απόλυση. Μισό λεπτό, γιατί εδώ υπάρχει και το chat, καθίστε να κάνουμε ένα συντονισμό. Λεπτά, γιατί δεν θα προλάβουμε να πούμε ότι έχουν υποσχεθεί και άλλα πράγματα. Εγώ δεν έχω δει το ΦΕΚ, έχω δει το νομοσχέδιο. Όμως, όχι, δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ. Ναι, θέλω να πω με ποιο σκεπτικό κλείνουν την ΕΡΤ πρώτα απ' όλα. Να το πιάσουμε νομικά την αρχή, πριν πούμε ότι απολύουν του υπαλλήλου. Αν θυμάμαι καλά, στο ΦΕΚ δεν αναφέρει το σκεπτικό. Το σκεπτικό το είπε ο Δίκογλου από τηλεοράσεις. Όχι, στο πες ότι είμαστε σε ένα δικαστήριο το οποίο όμως κάνει καλά τη δουλειά του. Ποιο είναι το σκεπτικό βάση του οποίου στηρίζεται το κλείσιμο της ΕΡΤ, το οποίο ήταν συνταγματικό δικαίωμα, ας το πούμε, και κατοχυρωμένο. Μην ψάχνετε σκεπτικό, δεν υπάρχει σκεπτικό. Αυτό δεν στέκεται σε δικαστήριο. Όταν είπα, μα πριν, αν το ακούσατε πριν, ναι. Είπαμε ότι όλα αυτά, αν προσβληθούν, δεν θα σταθούν. Δεν πρόκειται να σταθούν. Απλώς γνωρίζουν, αυτοί τώρα θέλουν κάτι άμεσο. Ναι. Να έχουν άμεσο αποτέλεσμα. Γιατί η δικαιοσύνη είναι αργή, είναι γιατί τα μύρια όσα εδώ στην λειτουργεί. Ελλάδα. Είναι και αργή. Δεν λειτουργεί. Λειτουργεί. Και δεν λειτουργεί σωστά. Αλλά είναι και, αργή. Είναι και αργή. Οπότε σου λέει, μέχρι να βγουν αυτές οι αποφάσεις, εμείς θα έχουμε κάνει δουλειά. Καναλάρχη, μετά υπάρχει άλλη εκπομπή. Δεν θα μπορέσουμε δεν θα να πούμε αυτά που έχουμε. Κάτσε, γιατί έχουμε και το chat. Λοιπόν, λέει ο Βημή. Ναι, δεν είναι λίγο χαζό να διατάζουν χωρίς να την έχουν προσδιορίσει ποιες θα είναι οι συνέπειες αν δεν ακολουθηθεί το διάταγμα. Και επίσης ένας άλλος συμπολίτης λέει θα τιμωρήσουν και την EBU που αναμεταδίδει την ΕΡΤ, που είναι πολύ η κεντρική. Σωστή παραδείγμα. Ναι, το βασικό θέμα μας εδώ πέρα είναι το εξής. Όπως είπε και ο Δημήτρης και όπως βασικά έχουμε όλοι επισημάνει ότι αυτοί προσπαθούν να σκίσουν τη γάτα χωρίς πραγματικά να έχουν κανένα βασικά νομικό έρισμα ή να έχουν καμία δικαιοδοσία να το κάνουν. Λοιπόν, αυτό το οποίο όμως εδώ πέρα, εκεί που χάνουμε βασικά μέχρι στιγμής και έχουμε χάσει το παιχνίδι παλαιότερες εποχές είναι ότι κοιτάζουμε τι κάνουν αυτοί και συζητάμε τι κάνουν αυτοί. Το βασικό λοιπόν, το οποίο αφορά όλον τον ελληνικό λαό, είναι ποιος το είπε, πώς το είπε, πώς τεκμηριώνεται με αυτά τα οποία έχει επιβάλει ο ελληνικός λαός, που είναι το Σύνταγμα. Διότι δεν μπορεί να βγει ο κάθε τυχάρπαστος, και δεν με ενδιαφέρει αν λέγεται Σαμαράς, Παπανδρέου ή οποιοδήποτε άλλος βλάκας, με την νομική έννοια. Λοιπόν, ο οποίος λέει πράγματα τα οποία πραγματικά είναι αόριστα και έολα, δηλαδή ότι δεν έχουν καμία βάση, ας το πούμε, και επίσης είναι και δόλια, και να τον λαμβάνουμε υπόψη. Καταρχήν, τα συγκεκριμένα τα άτομα είναι τίποτα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει αυτή τη στιγμή στην εισαγγελία, αν μη τι άλλο, τύπης, υπάρχει όμως εξετάζεται το θέμα ότι αυτή είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει βγει με λαθροχειρία και με νοθεία. Άρα ακόμη δεν ξέρουμε αν είναι νόμιμη. Έστω και με απόφαση και πόρισμα της δικαιοσύνης, που θα πρέπει να έχει κάποιο νομικό σκεπτικό. Όσο όμως το καθυστερούν αυτοί, όσο καθυστερεί η εξέταση αυτών των ζητημάτων, αυτοί δρούν όπως δρούν ανενόχλητοι. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, γι' αυτό λοιπόν εδώ λέω, αυτό που θα πρέπει να κοιτάξουμε, δεν κοιτάζουμε. Καταρχήν είναι ποιοι το λένε. Εφόσον το λένε αυτοί, δεν έχει καμία βαρύτητα και βάση. Λοιπόν, το δεύτερο είναι τι λένε. Εφόσον δεν λένε για ποιο λόγο κλείνουν την ΕΡΤ,
το οποίο να στέκεται νομικά και επίσης να μην είναι πραξικόπημα όπως κάνει αυτή τη στιγμή, διότι αυτό κάνει. Είναι πραξικοπηματική είναι, πράξη. Ξεκάθαρα. Είναι πραξικοπηματικές, όπως στην αρχή είπε στη δική σου την εκπομπή, πράξη νομοθετικού περιεχομένου σημαίνει ότι υπάρχει έκτακτη ανάγκη. Και όχι μόνο έκτακτη ανάγκη. Και συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου. Και συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου. Δεν υφίσταται συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου. Και όταν έχουν επισήμως βγει οι αρχηγοί των άλλων δύο κομμάτων ότι διαφωνούμε με αυτήν την πράξη. Αυτό είναι κόλπο. Έστω και αν είναι υποκριτικό. Έστω, προσέξτε, είναι υποκριτικό. Θα το πούμε γιατί. Είναι υποκριτικό γιατί. Μπορούν την ίδια μέρα που η κυβέρνηση έφερε την πράξη δημοσίευσε την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, είχαν τη δυνατότητα και η Δημάρ και το ΠΑΣΟΚ να επισπεύσουν τη διαδικασία επικύρωσης ημί της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, φέρνοντας την πρόταση αυτή στη Βουλή. Δεν τη φέρανε. Δεν τη φέραν, είχαν αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή, κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Γιατί και τώρα το... θα κάνουν μια συνάντηση τη Δευτέρα, μέχρι να βρουν μια άλλη φόρμουλα να κοροϊδεύουν. Ταυτόχρονα όμως, να δούμε λίγο και στο επικοινωνιακό και στρατηγικό γιατί το κάνουν αυτό. Λοιπόν, καταρχήν, αν δούμε την εικόνα που υπάρχει έξω από την ΕΡΤ αυτή τη στιγμή, εγώ το πρωί που είδα, αυτό που είδα είναι μια αναστροφή αυτού που είχε πετύχει ο λαός τα προηγούμενα 3 χρόνια. Όταν ξεκίνησαν οι αγανακτισμένοι. Κομματικές σημαίες. Μπράβο. Αυτό είδα και εγώ και με ενόχλησε πάρα πολύ. Γιατί είναι αυτό. Γιατί πρέπει, κύριοι των κομμάτων, φωνάξτε τον κόσμο σας, αλλά γιατί πρέπει να έχετε κομματική σημαία. Πας εκεί ως Ανταρσία, πας ως Κουκουέ, πας ως Ανεξάρτητος Έλληνας, πας ως Νέα Δημοκρατία, πας ως Πασό ή πας ως Έλληνας πολίτης. Γιατί είναι ένα στημένο όλο αυτό. Με τις δικές σου διαφορετικές ιδεολογικές πεπιθήσεις, εννοείται. Αλλά ως Έλληνας πολίτης πας. Ως κομματικός στέλεχος, ως κομματικός οπαδός πας. Γιατί έχεις την κομματική σημαία. Αυτό είναι απαράδεκτο. Όχι. Και έχουν καταλάβει το συγκεκριμένο χώρο κομματικά στελέχη. Και όχι, ανεξάρτητοι Έλληνες πολίτες. Ποιοι είναι τα κομματικά στελέχη. Εμένα πήρε το μάτι μου τον Τσίπρα, πήρε την Κανέλη και πήρε. Αυτή είναι η ηγεσία των κομμάτων. Εγώ σας λέω τους πιο κάτω. Άκου όμως, γιατί αυτό είναι σημαντικό όμως, αυτό. Είναι σημαντικό αυτό, διότι πέρα από αυτά που συζητάμε, το βασικό είναι να καταλάβει κανείς τους βασικούς άξονες τους οποίους δρούν αυτή τη στρατηγική. Διότι αν τους καταλάβει ο ελληνικός λαός, θα μπορέσει να μην τον πιάσουν αυτή τη στιγμή η μεγάλη επικοινωνιακή μπλόφα που προσπαθεί να στήσει μια παροδία πολυτεχνείου αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, και θα με θυμηθείς. Όχι, δεν αμφισβητώ αυτό που λέτε. Ναι. Ο μεγάλος ο φόβος και ο δικός μου και η αγωνία μου είναι να μην περάσει, γιατί αυτές οι εικόνες περνάνε προς τα έξω και στους υπόλοιπους Έλληνες που δεν ξέρουν τι ακριβώς γίνεται, όταν βλέπει την σημαία του Κουκουέ, του ξέρω εγώ, της Νουδού που δεν θα ήταν, ούτε λέω σε περίπτωση που ήταν. Μπορεί κάποιος να δεις όμως του ΠΑΣΟΚ. Ποιοι είναι αυτοί που διαφωνήσανε, η Δημάρ και το ΠΑΣΟΚ. Είναι μια κομματική συγκέντρωση. Ενώ δεν πρέπει να περάσουν κομματική συγκέντρωση. Λοιπόν. Είναι ένας ξεσηκωμός του ελληνικού λαού. Ασχέτως ιδεολογικών πεπιθήσεων και κομματικών προτιμήσεων. Ναι, αυτή τη στιγμή. Έλεος πια δηλαδή. Είναι απαράδεκτο αυτό. Όμως δεν μπορούμε να μιλήσουμε, διότι το καταλαβαίνω να μιλάμε με το διατάφτα γιατί έχουμε πολύ περιορισμένο χρόνο. Αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι τι προσπαθούν να κάνουν. Ο κόσμος έχει απορρίψει τα κόμματα. Αυτό είναι σαφές. Προσπαθούν δηλαδή να του δώσουν αυτή τη στιγμή μία αφορμή για να πούνε επικοινωνιακά, διότι ο κόσμος δεν θα πιστέψει τα κόμματα. Κανένας δεν θα πιστέψει όταν δει ένα σημάκι κόκκινο να βγει, ας το πούμε, έξω από την ΕΡΤ. Αντίθετα, μπορούμε να πούμε ότι είναι και αποθητικό αυτή τη στιγμή. Για οποιοδήποτε. Σε όλους τους Έλληνες είναι και θα σου πω τι έγινε εχθές. Εν πάση περιπτώσει, μετά τη δίκη του Τσοχατζόπουλου, όσοι άκουσαν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία εμείς συζητούσαμε με την Τάνια στο δρόμο. Αλλά όμως το βασικό είναι ότι αυτοί τι προσπαθούν. Θέλουν πάση θυσία να δικαιολογήσουν κάποια εκλογικά αποτελέσματα, νοθευμένα βέβαια, όπως είναι και αυτά τα οποία υπάρχουν. Είναι σαφέστατο ότι δεν μπορεί να ξαναβγεί η Νέα Δημοκρατία άμεσα. Οπότε λοιπόν, κάναν αυτή τη διάσταση, είπες προηγουμένως, γιατί είπαν ότι δεν συμφωνήσαν και δεν κάναν Α, Β, Γ, Δ, ΠΑΣΟΚ και Δημάρ. Διότι θα πούνε μετά το επικοινωνιακό για να πούν, όχι για τον κόσμο. Κανένας δεν ασχολείται με το τι κάνουν αυτοί οι απατεώνες. Όμως μετά θα βγούνε και θα πούνε οι παπαγάλοι τους, των ιδιωτικών, αλλά ακόμη και των δημοσίων, ας το πούμε, και της ΕΡΤ, αν μπορούσε να ξαναλειτουργήσει, οι ίδιοι οι υπάλληλοι τους και οι συνεργάτες τους θα βγαίνουν και θα λέγανε ότι ο ελληνικός λαός ψήφισε.
Και εσύ, ο κάθε ένας από τα 10 εκατομμύρια θα αισθανόταν ότι προδόθηκε από τους υπόλοιπους, οι οποίοι την πάτησαν επειδή ένα κόκκινο σημαίακι από κάποιους πουλημένους και εγκάθετους είναι έξω από την ΕΡΤ ή ένα πορτοκαλί ή οτιδήποτε. Στην προκειμένη λοιπόν την περίπτωση προσπαθούν να δείξουν και να βγάλουν, να πούνε, να δικαιολογήσουν κάποιο άλλο κόμμα το οποίο να μπορεί να φτιάξει μια τύπης κυβέρνηση που να συνεχίσει αυτή την κατάσταση. Είναι σαφές βέβαια ότι αυτό... Έχουν προετοιμάσει τη διάδοχη κατάσταση. Βεβαίως την έχουν προετοιμάσει. Ό,τι κόμμα είναι αυτή τη στιγμή μέσα στο κοινοβούλιο και ορισμένα που είναι στα όρια βασικά τα εξωκοινοβουλευτικά, είναι πάρα πολύ καλή υποψήφοι, κοιτάζοντας αυτή τη στιγμή τι μπορεί να παραμυθιάσει τον ελληνικό λαό, ότι ψήφισε ο διπλανός και όχι ότι ψήφισε ο ίδιος. Και εδώ λοιπόν, θα πρέπει να πω, συγγνώμη τώρα θα παρέμβω, στο ότι εδώ έρχεται η ευκαιρία του ελληνικού λαού να το πάρει αυτό, όπως έγινε και με τους αγανακτισμένους, γιατί ξεκίνησαν εντελώς διαφορετικά. Και όλα τα κόμματα λιδωρούσαν τους αγανακτισμένους. Βεβαίως, γιατί... Επειδή διότι, δεν είχα κομματική σημαία. Ακριβώς. Και γιατί, διότι ξεκίνησαν στο να μην έχουν, πώς το λένε, να έχουν κάτι περίεργα, σπαρδαλές σημαίες κτλ. Αλλά όταν πλέον αρχίσαμε να μιλάμε και να λέμε για το τι θα πρέπει να γίνει και τι θα πρέπει να φαίνεται σύσσωμος ο ελληνικός λαός και μόνο μία ταυτότητα, μπράβο, μία ταυτότητα μπορεί να εκφράσει όλους τους Έλληνες ανεξαρτήτως προελεύσεως, μπράβο, που είναι η ελληνική σημαία, είδαμε τι έγινε και πώς όλοι οι κομματικοί ήταν ενάντια στους αγανακτισμένους. Με την ίδια λογική αυτό το ίδιο πράγμα μπορεί και πρέπει να γίνει τώρα. Αυτό είναι από τον κόσμο. Όμως πριν φτάσουμε στον κόσμο για να δούμε αν πραγματικά αξίζει πραγματικά να στηρίξουμε αυτή τη στιγμή αυτούς που νέμονται τον αντιστασιακό τίτλο, τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ. Είτε μεγάλο ή μικρό, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εδώ υπάρχει ένα κριτήριο. Εμείς... Κάνω ένα διαχωρισμό εγώ. Ναι. Μπορώ να σας το πω. Να το πούμε. Τον θεσμό της κρατικής τηλεόρασης, αυτό που εκφράζει προς τα έξω την Ελλάδα, που είναι αυτό που φαίνεται, αυτό που βλέπουν οι ομογενείς μας, που είναι η συντροφιά τους στο εξωτερικό, αυτό που βλέπουν στα σύνορα οι συμπατριώτες μας. Τον θεσμό, όχι αναγκαστικά, και τους απλούς εργαζομένους, οι οποίοι πολλές φορές καταπιέζονται και δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που βλέπουμε προς τα έξω, κάποιους μεγαλοδημοσιογράφους ή κάποιους κομματικούς φίλους που διορίζονται εκεί. Όχι πέρα. Όχι κάποιους. Αυτοί είναι που φαίνονται κάποιοι, δεν είναι γυαλί, όλοι όμως. Αυτοί που φαίνονται έτσι στο γυαλί κυρίως και αυτοί. Για να μην είμαστε και απόλυτοι, στη συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν κάποια κομματική υποστήριξη. Θέλω πάντα, έχω μάθει να κρατάω κάποιες επιφυλάξεις. Ωραία, εντάξει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ισχύει σε μεγάλο βαθμό. Νομίζω είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό που λέμε. Και εδώ θέλω να πω και να πω. Άρα λοιπόν πρέπει να ξεχωρίσουμε και τους συμπολίτες. Και μόνο αυτή τη φράση να πω. Πρέπει να ξεχωρίσουμε γιατί πράγμα αγωνιζόμαστε και για ποιο πράγμα διαδηλώνουμε. Διαδηλώνουμε κατά αυτής της πραξικοπηματικής πράξης, κατά της κατάλληλης ουσιαστικά του νόμου και του συντάγματος και της κατάλυσης και της κρατικής τηλεόρασης. Έστω και αυτής της τηλεόρασης που λειτουργεί με αυτόν τον προβληματικό τρόπο που πάντως είναι πολύ καλύτερο από τα ιδιωτικά κανάλια. Για μένα. Εδώ ενίσταμε δύο λεπτά. Θέλω να πω δύο πράγματα εδώ πέρα. Λοιπόν, λέει ο Βημή, οι χειρότεροι λέει είμαστε εμείς που δεν ξεκολλάμε από τις ταμπέλες μας και δεν γινόμαστε ένα να τους φάμε. Λάθος. Το έχω ακούσει 500 φορές αυτή την καραμέλα. Αυτή η καραμέλα είναι λάθος, συμπολίτη μας. Διότι εάν δεν είχαμε γίνει ένα να τους φάμε, τώρα αυτή τη στιγμή θα είχαν κάνει τουλάχιστον δύο εκλογές για να κάνουν συνεχώς μηδένισμα του κοντέρ και συνεχώς να λένε ότι ο λαός ψήφισε και συνεχίζει και ΑΒΓ. Λοιπόν, αντιθέτως, είναι σε αυτή την κατάσταση και προσπαθούν και κάνουν αυτά εδώ τα καραγκιοζηλίκια, γιατί καραγκιοζηλίκια είναι ακόμα. Εξαρτάται τι θα κάνουμε εμείς ως λαός από εδώ και πέρα. Λοιπόν, διότι δεν έχουν κανέναν τρόπο, μα κανέναν απολύτως τρόπο, να μπορέσουν πιστευτά να πούνε ότι ο ελληνικός λαός ψήφισε ή συντάχθηκε με οποιοδήποτε κόμμα. Ο ελληνικός λαός συντάσσεται μόνο με τον ελληνικό λαό και οι πολίτες συνενώνονται μεταξύ τους. Αυτό είναι το ένα. Εντάξει, τώρα όσον αφορά για το θέμα της ΕΡΤ. Δύο λεπτά εδώ να κάνω μια παρέμβαση για το θέμα αυτό που είπες. Συμφωνώ με όλα τα προηγούμενα, όμως, και εδώ πέρα έρχομαι στην ομιλία Σαμαρά εχθές.
που ήταν στα βραβεία του ΕΒΕΑ. Τι είναι το ΕΒΕΑ, Δημήτρη? Βιομηχανή, δεν είναι? Απλώς για να πούμε, λοιπόν, είναι η βιομηχανή. Θα πούμε λοιπόν, εκεί πέρα μίλησε ο συμπολίτης και είπε να ξεκολλήσουμε από μία ταμπέλα. Μα μας έχει δώσει μία ταμπέλα εχθές ο ίδιος ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς πώς μας αποκάλυψε εμάς, πώς αποκάλυψε τους βιομηχάνους, την άλλη Ελλάδα, η οποία είναι το μοναδικό συμβολισμό προοπτικής για τον τόπο και ελπίδας για τον ελληνικό λαό, και είπε ότι αυτοί οι βιομηχανοί είναι οι καλύτεροι εκφραστές, πετυχημένοι εκφραστές της ελληνικής ανταγωνιστικότητας, της Ελλάδας που αγωνίζεται, της Ελλάδας που είναι όρθια, της Ελλάδας που δημιουργεί. Ποιοι βιομηχανοί? Αυτοί που βράβευσε ο ίδιος. Λοιπόν, γιατί υπάρχουν οι κρατικοδίαιτοι βιομηχανοί. Και επίσης είπε, δύο λεπτά, με αυτούς, σε ποιους αναφέρει. Και είπε, αυτή η Ελλάδα της επιχειρηματικότητας, της εξωστρέφειας, της ανταγωνιστικότητας, η συγκεκριμένη βιομηχανή, είναι η Ελλάδα της αριστείας, η άριστη. Θεός φυλάξει. Που βρισκόταν για πολλά χρόνια σε χειμερή ανάρκη και εγώ θα πω ότι βρισκόταν σε διωγμό. Μιλάμε και πώς πλουτίσανε. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Όντα σε διωγμό. Μισό λεπτό. Και εδώ διεκαλέει η αριστεία. Δεν λέει η αριστεία. Εγώ δεν θα πω η αριστεία. Είναι η αριστοκρατία. Η οποία ήταν σε χειριμερή ανάρκη και ήταν εγκρυπτό. Πάρα πολύ ωραία. Ακριβώς. Και είπε ότι βασικά ήταν δύσκολο να μιλήσει κανείς για επιχειρηματίες, για επιχειρηματικότητα. Έπρεπε να δώσουμε μεγάλο αγώνα για να την απενεχοποιήσουμε. Ήταν δύσκολο να μιλήσει κανείς για ανταγωνιστικότητα. Λες και υπάρχει άλλος τρόπος για να παράγει κανείς πλούτο σήμερα, αν δεν είναι ανταγωνιστικός. Δηλαδή μιλάει για αριστοκρατία και πλουτοκρατία, στην οποία λέει συγκεκριμένα πράγματα. Και εμάς λοιπόν μας λέει ότι έχουμε, θα πούμε παρακάτω μας χαρακτηρίζει, ένα πλέγμα από απολιθωμένες ιδεολογικές αιμονές. Κοίταξε σύνταγμα, το Σύνταγμα, ανθρώπινα δικαιώματα. Ιδεοληψίες που έχουν πεθάνει παντού αλλού και που μόνο στην Ελλάδα επιζούσαν και απαξίωνε κοινωνικά κάθε δημιουργό. Ο πολύς κύριος Βορίδης. Ναι, εδώ όμως οι πολίτες είναι και η απάντηση γιατί την Ελλάδα βασικά την ταράξανε με αυτόν τον τρόπο από το 2009 και τις κάνανε αυτή την επίθεση. Γιατί λέει, είχαν πεθάνει παντού αλλού, έχουν πεθάνει και μόνο στην Ελλάδα επιζούσαν. Λέει, δείξτε μου μια χώρα που να πρόκοψε τις τελευταίες δεκαετίες χωρίς να αγκαλιάσει αυτές τις έννοιες της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας. Που σημαίνει δηλαδή, αλώνουμε το έθνος και λέμε, ελάτε κόσμε και πάρτε, ελάτε γνωστική να πάρετε του τρελού το βιός, του τρελού του λαού το βιός, τις εθνικές περιουσίες. Και πάλι δεν υπάρχει ούτε μία. Είναι κανόνας χωρίς εξαίρεση, κατά αυτόν. Προκοπή για μια χώρα σημαίνει πριν απ' όλα ανταγωνιστικότητα, η οποία σημαίνει φέρνει τον πλούτο. Αυτό σημαίνει ότι ισοπεδώνεις όλους τους μικρούς, μεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες. Άλλα τώρα το κάνει. Συνεχίζει. Έχουν μείνει κάποιοι θύλακες ακόμα. Εξωστρέφεια που σημαίνει ελάτε εσείς οι ιδιωτικοί, ελάτε εσείς οι ξένοι που θα πει παρακάτω κάνει επιχειρηματίες, ελάτε εσείς οι οποίοι είσαστε οι νέοι Έλληνες ή οι άλλοι, οι φίλοι των Ελλήνων που θα πει παρακάτω, καινοτομία, το οποίο σημαίνει κάνουμε πράγματα τα οποία εμείς φανταζόμαστε και δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα οποία πραγματικά δεσμευόμαστε από το Σύνταγμα και από ό,τι έχει συμφωνήσει ο ελληνικός λαός από τη γέννησή του, δημιουργία ευκαιριών για όλους. Ποιους όλους? Για αυτούς. Για όλους αυτούς. Για τους νέους Ελλάδες. Ξέρω νέους ανθρώπους που προσπαθούν να ξεκινήσουν μια δουλειά, μια επιχείρηση, δεν τους αφήνουν να κάνουν τίποτα και αναγκάζονται φεύγουν στο εξωτερικό. Εγώ θα πω και συγκεκριμένο όνομα, και ακριβώς γι' αυτό. Ακόμα και χώρες μικρές ή μεγάλες, κοντινές μας ή μακρινές, εντός ή εκτός Ευρώπης, ακόμα και εκείνες που είχαν περάσει από την περιπέτεια του υπαρκτού σοσιαλισμού, τι μας λέει εδώ πέρα? Μας λέει ότι οτιδήποτε έχει σχέση με σοσιαλισμό, με δημοκρατία, είμαι ότι θα παρακάτω μιλήσετε. Ναι, λοιπόν. Όχι, ξεπερασμένο, ήταν ο εχθρός. Και που πριν 20 χρόνια κοίτονταν ερείπια. Ερείπια δεν ήταν όταν ρίξανε τα τείχη, διότι όλοι οι άνθρωποι εκεί πέρα, αν μη τι άλλο, είχαν τη δυνατότητα να έχουν αυτό που δεν έχουν σήμερα. Δηλαδή να έχουν τροφή, στέγη, εκπαίδευση. Ελευθερία δεν είχανε. Αλλά όμως
Τι έγινε μετά, μόλις ανακάλυψαν την ανταγωνιστικότητα, ήταν την επένδυση, την, εξωστρέφεια, την καινοτομία, έκαναν άλματα που και οι ίδιες ακόμη δεν μπορούν να τα πιστέψουν. Να πάρουμε τη Ρωσία, τη Σοβιετική Ένωση. Δηλαδή, από τη μια μεριά έχουμε την επιστροφή των τσαρικών, πίσω δηλαδή της αυλικής, και από την άλλη μεριά έχουμε τον λαό. Σαν ένα άγριο καπιταλισμό, μόλις έπεσε. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τίποτα, και έχουμε τον λαό. Όχι πως ήταν καλό το προηγούμενο καθεστώς. Είπαμε, αλλά δεν είχε ελευθερία. Αλλά τους έδινε όμως τη δυνατότητα να έχουν αυτό που δεν είχαν. Κάποια ελάχιστα στοιχειώδη. Είχανε, εν πάση περιπτώσει, είχαν περίθαλψη, εκπαίδευση, στέγη. Έπρεπε να αποκτήσουν ελευθερία, αλλά αυτοί τι κάναν. Τα πήραν όλα. Λοιπόν. Τους ρημάξανε. Ναι, έγινε πάλι μία κάστα σε σημείο που όταν προπορεύεται ο πλουτοκράτης, ο ανταγωνιστής και ο επιχειρηματίας, θα πρέπει να πάει στο αυτοκίνητο στην άκρη για να περάσει. Έχουν τα ειδικά φωτάκια πάνω από τα αυτοκίνητα. Είναι σε τέτοιο σημείο δηλαδή που θα πρέπει να υποκλιθείς για να περάσει ο πλούσιος, ο οποίος έχει πάρει τα δικά σου τα λεπτά, και οι υπόλοιποι, οι οποίοι μιλάμε για επιστήμονες, εγώ βίωσα τότε, που είχαν έρθει από τη Σοβιετική Ένωση στην Ελλάδα όταν έγινε αυτή η κατάσταση, είχαν έρθει γιατροί, φαρμακοποιοί κτλ. Και κάνουν τις καθαρίστριες, να μην πω ότι εκδιδότανε. Και άξιοι επιστήμονες. Δεν είπε κανείς, βεβαίως. Και αναγκάζονται να κάνουν τις πιο ταπεινές δουλειές για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Και όμως, όταν όλοι άλλαζαν, όταν όλοι βασικά παίρναν από το λαό, ληστεύαν το λαό με αυτά που είχε κάνει με αίμα, τον κάθε λαό, που αντί να πάει παραπάνω και να διεκδικήσει και περισσότερα προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, η Ελλάδα, εμείς δηλαδή, έμενε για χρόνια κολλημένη σε ειδωληψίες κρατισμού, δηλαδή το κράτος να σε προστατεύει, να προστατεύει την περίθαλψή σου, να εγγυάται δηλαδή περίθαλψη, υγεία, εκπαίδευση και να σου δίνει τη σύνταξή σου, ας το πούμε. Μας περιγράφει τι κάνουν αυτή τη στιγμή και τι σκοπεύουν να κάνουν. Αυτό το μας λέει. Περιγράφει και ψευδοπροοδευτικότητας. Και λέω ψευδοπροοδευτικότητας, διότι προοδευτικός είναι αυτός που δεν θέλει να αλλάξει τίποτε από εκείνα που ολοφάνερα βούλιαζαν τον τόπο. Βλέπετε κοινωνικά και κεκτημένα. Οκτάωρο, συντάξεις, πώς το λένε, περίθαλψη, εκπαίδευση δημόσια. Γενικές συμβάσεις. Γενικές συμβάσεις. Τους κομματικούς διορισμούς, αυτούς που τους κάνανε ήδη. Αυτό είναι πρόοδο. Και λέει, όπου τους κομματικούς γιατί δεν μιλάει, που τους έκανε και ο ίδιος και οι ομοίοι του. Αυτός είπε ότι ήταν υποδιωγμό. Άρα ήταν και καλυμμένος. Αυτός ήταν ένας χαμελέον που παρουσιαζόταν. Είναι αυτό, είναι αυτό που σας είπα πιο πριν. Εμφανίζεται και αυτός και οι άλλοι σαν να μην κυβερνούσαν τόσα χρόνια, σαν να έρθαν από τον Άρη και να μιλάνε σαν ουδέτερη τρίτη. Όχι, ήταν, λέει, ότι ήταν η αριστοκρατία, η Ελλάδα της αριστείας, που βρισκόταν σε χειμερή ανάρκη και σε διωγμό. Όταν είσαι σε διωγμό, βασικά κρύβεσαι. Εμφανιζόταν λοιπόν και καλυμμένος ο Σαμαράς. Και εμφανίζονταν ότι δεν κυβερνούσαν τόσο καιρό αυτοί. Ναι. Σαν να μην κυβερνούσαν. Λοιπόν, όπου ή και αν κυβερνούσαν, λέω ότι κάναμε αυτά που θέλατε εσείς, αλλά όχι γιατί τα θέλαμε εμείς, απλώς και μόνο για να επιβιώσουμε. Και τώρα που ήρθε η ευκαιρία, να τι θα πάθετε, μας το λέει παρακάτω. Όπου ο ακρεφνής δημοκράτης εμφανιζόταν όποιος ήθελε να λαιλατεί το δημόσιο πλούτο, χωρίς να ελέγχεται και χωρίς να λογοδοτεί. Αυτός δεν ήταν ακρεφνής δημοκράτης, αυτός ήταν ένα άτομο παραβατικό, όπως ήταν ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, που το 89 τον πήγαν στα δικαστήρια, γιατί αλλιώς θα τους έπαιρνε όλους η μπάλα και δεν θα είχαμε σήμερα αυτή την κατάσταση. Σε δικαστήρια πλάκας βέβαια, μαϊμούδες, δεν ήταν αστεία. Το πρόβλημα ξέρετε ποιο ήταν? Καλλιέργησαν την ατιμορρησία και τότε και τώρα. Δεν υπάρχει ατιμορρησία, διότι στην πραγματικότητα, αν εφαρμοστεί ο νόμος, εδώ θα το δούμε. Και ποιος νόμος, Θα το δούμε. Ο νόμος πάει ανθρώπινα δικαιώματα, σύνταγμα, νόμος ο οποίος δεν είναι αντισυνταγματικός. Οι εγκύκλοι δεν έχουν καμία βαρύτητα όταν βασικά, γιατί είναι μέσα στις υπηρεσίες, και δεν έχουν καμία βαρύτητα όταν αντικρούν. Μπράβο. Και όμως με εγκυκλίους και πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Ναι, γι' αυτό και δεν στέκονται. Το θέμα είναι λοιπόν εδώ, και θα καταλήξουμε. Λέει, όμως πρέπει να ακούσουμε τι είπε αυτός, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένο. Όπου συντεχνίες κομματικών στρατών, ποιος επέβαλε βασικά τα κόμματα μέσα στα συνδικάτα για να τα διασπάσει? Οι ίδιοι. Αυτό είναι ότι πρώτα αυτοί κάνουν το έγκλημα και μετά. Μπράβο. Και πάσης φύσεως οι μετέρων δεν έχουν της Νέας Δημοκρατίας ακόμη και στα σχολεία αυτή τη στιγμή, πώς το λένε. Στα 15 μελής, οτιδήποτε. Έχουν εφαρμόσει τον κομματικό. Εδώ είναι και το λάθος του Ανδρέα Παπανδρέου. Γιατί έχει κάνει και αυτός λάθη, να μην τον αγιοποιούμε. Δεν έχουμε πει τι ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, μην τα παίρνω. Άλλο θέλω να πω. Τσατίζομαι. Ότι επέβαλε τον συνδικαλισμό
Παντού, μέχρι και στα σχολεία. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ο δούριος ύπος, ο οποίος έκανε τη δουλειά που δεν κάνανε οι άλλοι. Και αυτό είχε δημιουργηθεί από την εποχή του Φακέλου Ασπίδα. Αλλά τώρα μην πάμε εκεί. Λέει και πάσης φύσεως συμμετέρων μονοπολούσαν τις 10. Τι λεπτά, ο Φωτόπουλος, σε ποιο κόμμα ανήκει, αν δεν κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι τώρα. Τι ήταν, Πασόκ. Στο Πασόκ. Ποιος είναι με τη Νέα Δημοκρατία που είναι μέσα στην. Πώς το λένε. Ποιος ήταν με τη Νέα Δημοκρατία, τώρα, για λοιπόν. Για πού λέτε. Σε διάφορες από αυτές, από τη ΔΕΗ μέχρι τη ΓΕΣΕΕ μέχρι. Έχει και η Νέα Δημοκρατία του συνδικαλιστές. Λοιπόν, τις δημόσιες υπηρεσίες, τα δημόσια αγαθά. Να έχουν το δικαίωμα να κατεβάζουν τους διακόπτες όποτε ήθελαν για να εκβιάσουν για κλαδικά τους αιτήματα. Να έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν απόλυτα τη δημόσια ενημέρωση. Ποιος έλεγχε τη δημόσια ενημέρωση. Ποιος ήταν αυτός ο οποίος πραγματικά. Η κυβέρνηση δεν ήταν. Μας κοροϊδεύει. Βεβαίως. Να πληρώνονται από τον Έλληνα φορολογούμενο, αλλά να του προσφέρουν ελάχιστα σε συνθήκες απόλυτης αδιαφάνειας χωρίς να λογοδοτούν. Και πάμε εδώ πέρα, κάνουμε μία παρένθεση. Το καινούριο το νομοσχέδιο το οποίο έχει δώσει αυτή τη στιγμή, ποιος θα πληρώνει αυτή την νερίτ την οποία λέει. Εμείς. Ο Έλληνας φορολογούμενος. Και μάλιστα. Αλλά πως εμφανίζει ότι εμείς απαλλάσσουμε και από το τέλος μέχρι να λειτουργήσει. Όχι. Και θα δούμε και τα λοιπά. Δεν λέει τίποτα τέτοιο. Όχι, πώς το εμφανίζει. Δεν σας λέω ότι λέει αυτό το νομοσχέδιο. Πώς το εμφανίζει δημοσίως για να το φέρει εύπεπτο, να γίνει πιο εύπεπτο το. Αυτό το, θέμα το οποίο λέει. Αυτό το οποίο λέει εδώ μέσα, στην πραγματικότητα, τι λέει αυτό το νομοσχέδιο. Είναι αυτό που έκανε και στη ΔΕΗ. Ότι βασικά. Ο οποιοσδήποτε κυβερνητικός που με νοθεία είναι εκεί πέρα, ενός οποιοσδήποτε υπουργός. Θα λύνει και θα δένει. Είναι αυτός ο οποίος διορίζει βασικά το ποιος θα είναι στο κάθε, είτε στη ΔΕΗ, είτε πώς το λένε εδώ πέρα στην ΝΕΡΙΤ που λέει. Βασικά κατά είναι ένας υπουργός. Θα είναι με αξιοκρατικά στοιχεία. Όχι. Και από εκεί και πέρα, αυτός ο οποίος έχει διοριστεί από τον υπουργό, θα το αναθέτει σε ιδιώτη, ο οποίος θα βγάζει τα κριτήρια του ποιος θα ελέγχει και θα βγάζει το διοικητικό συμβούλιο κτλ. Και μετά αυτοί, πώς το λένε, από εκεί και πέρα θα αποφασίζουν για το τι πολιτική θα κάνουν, για το τι μισθούς θα δώσουν, για το τι θα δείξουν στον κόσμο. Και επίσης λέει στην αρχή ότι δεν θα είναι για κέρδος, δεν είναι κερδοσκοπική, μην περιμένει το κράτος τίποτα, ούτε φορολογία θα έχει, αλλά. Εμείς θα το πληρώνουμε με ό,τι αυτοί θα αποφασίζουν, γιατί θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ανάλογα με τους στόχους, και αφού δεν είναι κερδοσκοπική, είναι μια μαύρη τρύπα. Στη ΔΕΗ τι κάνει. Αλλά το ίδιο, περίμενε όμως. Αλλά στη ΔΕΗ τουλάχιστον θέλει να πει ότι θέλει να δώσει χαμηλότερο ρεύμα. Αλλά αυτοί θα εκμεταλλεύονται και θα εμπορεύονται οτιδήποτε. Θα τα εμπορεύονται οτιδήποτε κατασκευάζουν, γιατί το λέει μέσα πολλά. Συν το αρχείο της ΕΡΤ. Αυτό είναι άλλο που το είπε ότι είναι πάρα πολύ πλούσιο κτλ. Δηλαδή εδώ λέει ότι να πληρώνονται από τον Έλληνα φορολογούμενο, αλλά προσφέρουν ελάχιστα σε συνθήκες απόλυτης αδιαφάνειας χωρίς να λογοδοτούν. Αυτό εδώ πέρα που θέτει στο παρόν νομοσχέδιο, στο παρόν νομικό καθεστώς της ΕΡΤ. Βασικά, το οποίο εμείς έχουμε στείλει ένα εξώδικο το 12 και είχαν προσυπογράψει δεκάδες πολίτες από κάτω, το οποίο δεν απαντήθηκε, που λέγαμε τις παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας. Εάν εφαρμοζόταν, η ΕΡΤ θα λειτουργούσε πάρα πολύ ωραία. Μα αυτό δεν είπαμε. Έχουμε πρόβλημα εφαρμογής νόμων που υπάρχουν. Που υπήρχαν, δεν σας λέω για τους μνημονιακούς. Όχι, λέω αυτούς που υπήρχαν. Για αυτούς που υπήρχαν πριν την εφαρμογή των μνημονιακών νόμων. Και ατιμωρησία. Αυτό είναι το δεν πρόβλημα. Δεν ήταν ατιμωρησία εκεί πέρα, γιατί εκεί έχει συγκεκριμένα πράγματα, εμείς τα αναφέρουμε μέσα. Μπορούμε να βάλουμε το link, ο κόσμος άμα θέλει να πάει να διαβάσει το εξώδικο. Αλλά τώρα μέσα. Αυτό το οποίο κάνουν τώρα, δεν μπορείς να ελέγξεις τίποτα, διότι όλα θα κατευθύνονται από ένα άτομο που είναι ο διευθύνων σύμβουλος, ο οποίος θα ορίζεται και ο οποίος βασικά. Θα καθορίζεται τι προσόντα πρέπει να έχει και θα ορίζεται από μια ιδιωτική επιχείρηση που θα της δίνει την ανάθεση ο υπουργός. Και από εκεί και στην πέρα. Στην ΚΑΙΠΕΔ είναι και χειρότερο. Λοιπόν, και χειρότερο. Και από εκεί και πέρα αυτό δεν μπορεί να τον ελέγξει κανείς παρά μόνο τα άλλα, γιατί 9 άτομα είναι, τα 9 άτομα του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία και αυτά δεν έχουν, δηλαδή θα ελέγχουν αυτόν και αυτός ελέγχει αυτούς. Κανένας δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση και υποτιθέμενα ο ανώτερος ελεγκτικός μηχανισμός είναι το ΕΣΟΥΡΟΥ. Το ΕΣΟΥΡΟΥ ήταν και τώρα ελεγκτικός μηχανισμός. Τι ο οποίος έχουμε δει μέσα και το λέμε λοιπόν, και στο εξώδικο επίσης, ότι το ΕΣΟΥΡΟΥ είναι. Τώρα να περιγράψουμε με τον νόμο. Το ΕΣΟΥΡΟΥ με τον νόμο έχει μέσα μόνο τα κόμματα που είναι στη Βουλή. Το εγγυητικό, αυτό. Και πώς στην πράξη λειτουργούσε. Το εγγυητικό για την λειτουργία αυτού.
είναι το ΕΣΟΥΡΟΥ. Το ΕΣΟΥΡΟΥ το οποίο δεν μπόρεσε να εγγυηθεί τη λειτουργία ούτε της ΕΡΤ ούτε και των ιδιωτικών. Έχει καταγγειλθεί το ΕΣΟΥΡΟΥ. Καταρχήν η διοίκησή του είναι, έχει λήξει η θητεία τους και το εξακολουθούν να έχουν τα ίδια άτομα στην ίδια θέση. Συμφωνώ. Και λοιπόν, να επιβάλλουν. Έρχεται λοιπόν και μας λέει. Ποινές. Είναι πολύ αργή σύνδεση. Ακόμα δεν έχω μπορέσει λοιπόν, να βάλω το. Επίσης δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το οποίο λέει εδώ πέρα βασικά. Και το οποίο είναι και αντικρουόμενο στην πραγματικότητα, αυτό που κάνει, το κάνει ένα φέουδο το οποίο ανήκει σε έναν υπουργό, στον εκάστοτε υπουργό και αυτούς που είναι από πίσω του. Ο υπουργός είναι αυτός ο οποίος διορίζει και λέει μέσα ότι δεν θα έχει σχέση με την κυβέρνηση, αφού το υπουργείο. Οι υπουργοί είναι αυτοί που αποφασίζουν ποιον θα διορίσουν ακόμη. Και αυτούς που. Μα το λέει μέσα. Όχι, είναι φεδρά λοιπόν, αυτά που λέει μέσα. Οπότε. Και δεν στέκεται βέβαια και νομικά και οτιδήποτε. Και από την άλλη τη μεριά. Βασικά αυτό το οποίο κάνει τους αφήνει εντελώς ανεξέλεγκτους να κάνουν ό,τι θέλει και επίσης και το βασικότερο είναι ότι τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν βασικά σε ιδιοκτησία ξένων καναλιών το οποίο πάει και ανάποδα. Αυτό σημαίνει τα λεπτά των Ελλήνων φορολογούμενων και μπορεί να χρηματοδοτούν και να μεθοδεύει και αθέμητο ανταγωνισμό. Και εδώ τώρα θα πρέπει να πω και αυτό. Εδώ θα πρέπει να πούμε τι έχει τι αποκαλυφθεί είπε... στον Τζοχατζόπουλο. Επιτέλους εδώ θα σκάσω. Δεν μπορώ, λοιπόν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν το γνωρίζατε. Ναι. Πες το. Ξεκίνα λοιπόν, και θα το πω και εγώ. Το θέμα με τα υποβρύχια. Την παραγγελία τα περιβόητα υποβρύχια που γέρνουν. Ναι. Εγώ δεν πάω σε αυτό που γέρνουν. Ήταν η παραγγελία των υποβρυχίων. Έτσι. Λοιπόν, γιατί τα παρήγγειλαν. Το ξέρουμε, τι ξέρουμε. Ρωτάω και τον καναλάρχη, ο οποίος γνωρίζει. Για πείτε μου εσείς, σαν εκπρόσωποι της κοινής γνώμης. Για θα σας πω τι είπε χθες ο ίδιος ο Τσοχατζόπουλος και τι είπαν και οι συνήγοροι του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το είπανε, το κατέθεσαν βασικά αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν γράφτηκε στα πρακτικά. Γι' αυτό και δεν ηχογραφούνται. Λοιπόν, όμως, εδώ, που λέγανε εδώ πριν. Προσπαθεί. Ακούστε γιατί είναι συγκλονιστικό. Μιλάμε για αρχές του 2000, μέχρι 2003 τότε που ήταν που εκεί πέρα. Λοιπόν, που έγινε η παραγγελία. Γιατί έγινε αυτή η παραγγελία. Τι είπε ο ίδιος. Τι φαντάζεστε. Όχι, εσείς τι φαντάζεστε πρώτα. Ρωτάω και τον Δημήτρη τον Κλούρα, τον συμπολίτη, τον Έλληνα πολίτη και τον καναλάρχη τον Έλληνα πολίτη. Γιατί γνωρίζετε ότι... Για τρεις λόγους μπορώ να φανταστώ. Να ακούσουμε. Το ένα ήταν ότι οι Γερμανοί θέλαν να πουλήσουν και σκάρτο υλικό. Και επίσημο λόγο. Όχι, άστο. Σκάρτο υλικό, πες. Λέω, μπορεί να φαντάζομαι για τρεις λόγους. Μπορεί να μην ισχύει κανείς από αυτούς. Όχι. Πες. Σκάρτο υλικό. Και αυτός δέχτηκε υπό την προϋπόθεση να πάρει και τη μίζα του. Θα το πούμε. Πάμε παρακάτω. Δεύτερος λόγος υπάρχει. Άλλος. Πίεση γενικά από την... από τη γερμανική κυβέρνηση με κάποιο άλλο είδους ανταλλάγματα. Προς την Ελλάδα ή προς συγκεκριμένα πρόσωπα. Προς την Ελλάδα δεν έχουν δείξει λοιπόν, αυτοί να τους καίγεται καρφί για την Ελλάδα. Λοιπόν. Άρα προς συγκεκριμένα προς όφελο συγκεκριμένων προσώπων. Άλλο. Αυτά έτσι πρόχειρο να σκεφτώ. Ο ίδιος τι είπε. Τώρα θα δεις τι είπε. Και εδώ είναι πολύ συγκλονιστικό διότι συνάγει και με όλα αυτά που έχουν πει και για το μνημόνιο. Γιατί γίνεται το μνημόνιο και τι έγινε στην Ελλάδα. Υποψιάζομαι. Mm-hmm. Εννοείται για να χρεωθεί πιο πολύ Ελλάδα και να οδηγηθούμε σε αυτή η κατάσταση που φτάσαμε. Αν λοιπόν, δεν είναι αυτό. Ξέρεις τι είναι αυτό το οποίο μου αρέσει. Αυτό το οποίο μου αρέσει είναι ότι κανένας δεν κάθεται να σκεφτεί ότι πιθανώς θα τα αγόρασαν για την άμυνα της χώρας. Δηλαδή αμέσως θα... λοιπόν. Αυτό είναι τρομερό. Λοιπόν, αυτό είναι το μόνο σίγουρο ότι δεν έγινε για αυτό το λόγο. Καναλάρχη, έχουμε καμία ιδέα. Για συμφέροντα του ΝΑΤΟ. Το τσάτ τι λέει. Το τσάτ δεν λέει, περιμένει. Λοιπόν, θα το πεις. Α, το πω. Αν το πάρει το ποτάμι. Αν το πάρει το ποτάμι. Το ποτάμι, λοιπόν, λέει το εξής. Λοιπόν, χωρίς να έχω τώρα τις σημειώσεις μου ακριβώς μπροστά για να το πω αυτό το εξής. Τις έχω εγώ, θα στο πω. Λοιπόν, είχανε συμφωνήσει να πάρουν τα υποβρύχια αυτά που γέρνουν, ώστε... Όχι, δεν έγιναν από την αρχή. Είπε ότι ήταν νέα πειραματική τεχνολογία. Όχι, αυτό είναι για τους Γάλλους. Όχι, ήταν και για τους Γερμανούς. Και οι δύο το κάνανε. Σε δύο περιπτώσεις το κάνανε. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, το συγκεκριμένο για τα υποβρύχια ήταν ότι τα παρήγγειλαν για τον απλούστατο και πολύ σαφή λόγο, ξεκάθαρο, ότι εάν δεν αγόραζε η Ελλάδα τα συγκεκριμένα υποβρύχια, θα είχαν θαυτεί, χρεοκοπήσει
και κλείσει ανεπιστρεπτή τα ναυπηγεία της Γερμανίας. Τα γερμανικά ναυπηγεία. Αυτό το είπαν και το είπαν επίτηδες. Και επίσης τι λέει. Γιατί λέω αυτολεξί. Περίμενε. Αυτολεξί. Λοιπόν, λέει ότι η ναυπηγεία της Γερμανίας θα είχε καταρρεύσει εάν η Ελλάδα δεν ήταν το πάγο θραυστικό το οποίο πρώτη παρήγγειλε και συνεχίζει να παραγγέλνει τα διάφορα, όχι μόνο τα υποβρύχια και κάτι άλλο. Θα το θέσω πάνω να κλείσουμε τα δικά μας ναυπηγεία. Εδώ λοιπόν έρχεται στον ελληνικό. Αυτό εδώ κάνουμε μία παύση. Δεν πέσαμε και πολύ μακριά. Χάρη της Γερμανίας έγινε. Ναι, αλλά, αλλά γιατί. Και προς όφελος κάποιας τσέπης. Θα τα πούμε τώρα τι πήρε η τσέπη. Γιατί τα είπε κιόλας. Λοιπόν, είπε. Παραδέχτηκε ότι πήρε. Ναι, αλλά το θέμα του. Το θέμα του δεν ήταν αυτό. Το θέμα του συνηγόρου του που είπε δεν ήταν ότι το πήρε. Θα σου πω τι είναι και ποιος το πλήρωσε το τι πήρε και τα λοιπά. Θα σου το πω και τι παραδέχτηκε. Γιατί εδώ θα πρέπει να ακούσει ο ελληνικός λαός. Και κακώς κάνει και δεν πάει στη δίκη του Τσοχατζόπουλου. Είναι ένα αμφιθέατρο και έχουν τάκτουκ τίποτα από κάτω. Τα κανάλια όμως δεν λένε τίποτα γι' αυτά. Μα δεν έχει ούτε κανάλια εκεί. Τίποτα άλλο. Μπορεί να υπάρχουν εκπρόσωποι κανάλια. Δεν υπάρχει κανένα. Όχι, και αν υπάρχει, θα έπρεπε να υπάρχει. Εγώ κοίταξα πολύ συγκεκριμένα. Γιατί δεν υπάρχει ούτε ένα μπλοκάκι. Γιατί δεν υπάρχουν. Εγώ σας λέω ότι υπάρχουν. Γιατί δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι. Η ερώτηση λοιπόν είναι συμπολίτες. Ότι εδώ και μία δεκαετία είναι παραπάνω, ότι βασικά, όχι ερώτηση, το θέμα που τίθεται είναι ότι τα χρήματα της Ελλάδος κρατούν τη Γερμανία όρθια. Αυτό είναι δεδομένο. Διάβαζα από όχι, πάση, το είπαμε όσο μεγάλο. Δηλαδή ότι οι Γερμανοί βασικά δεν θα μπορούσαν να διαθέσουν. Την πολεμική τους βιομηχανία στηρίζαμε τόσο πολύ. Όχι μόνο. Λοιπόν, παραγγέλαμε μόνο άρματα μάχης, υποβρύχια, αντιεροπορικά, τα πάντα. Λοιπόν, και να πω τώρα και κάτι άλλο. Δύο λεπτά. Το Κισαία. Περίμενε πριν φτάσουμε στο Κισαία, διότι εδώ είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνετε ότι αν στηρίχτηκε όλη η βιομηχανία της Γερμανίας στον τομέα της πολεμικής της βασικά παραγωγής. Και των Γάλλων στηρίζουμε. Σε λίγο, σε λίγο το είπαν και αυτό. Το είπαν και για τους Γάλλους. Το είπαν. Λοιπόν, είπαν. Θα σου πω τι είπαν. Και είπαν και πού αποφασίστηκε αυτό. Και εκεί προσπάθησαν. Και πώς αποφασίστηκε. Για να το πούνε σαν πολιτική πράξη και κάτι τέτοιες ανοησίες. Το οποίο δεν ισχύει νομικά, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που λένε. Δηλαδή στην πραγματικότητα, εάν δεν παραγγελνόταν αυτά τα υποβρύχια. Είτε γέρναν είτε δεν γέρναν, θα φτάσουμε μετά γιατί γέρνουν και τα λοιπά, εν πάση περιπτώσει, το οποίο και αυτό υπόθηκε. Διότι ήταν μια τεχνολογία την οποία κανείς δεν ήξερε. Ήταν πειραματική, κανείς δεν την είχε δει πώς πραγματικά θα λειτουργούσε. Δηλαδή, στην πράξη, δηλαδή στο Κασιδιάρη το κεφάλι. Κάναν κάτι, ας το πούμε, και το πλήρωσαν εμείς οι Έλληνες, οι Κασιδιάριδες, στο Jurassic Park που θα μας το πει σε λίγο. Λοιπόν, παρακάτω ο Σαμαράς, βασικά. Και στην πραγματικότητα τι είπανε. Όταν του είπαν ότι ήταν πολύ ακριβό το κόστος, τι είπε. Ότι όταν εμείς τα υπογράψαμε και τα παραγγείλαμε, δεν είχε κοστολογηθεί καν τι θα κόστιζαν αυτά. Ήταν λευκή επιταγή, ούτε όσο έλεγαν οι Γερμανοί. Εμείς, λέει, υπογράψαμε, διότι ό,τι θα μας παρουσίαζαν οι Γερμανοί, διότι δεν είχε ξαναγίνει. Εδώ λοιπόν βλέπουμε καθάρματα τα οποία κάθονται σε υπουργικές θέσεις, γιατί μας είπε ότι ήταν ο Πρωθυπουργός που το αποφάσισε και μας είπε με ποιον το συμφώνησε. Ποιος ήταν ο Πρωθυπουργός τότε. Ποιο λεπτά. Ποιος ήταν τότε ο Πρωθυπουργός. Ο Σιμίτης ήταν. Λοιπόν, Σιμίτης είπε ο Πρωθυπουργός και υψηλότατοι υπουργοί της κυβέρνησης της ελληνικής μαζί με αντίστοιχους της γερμανικής τα συμφώνησαν για να σώσουν τη γερμανική οικονομία και θάψαν εμάς σε περίοδο Ολυμπιακών Αγώνων που ήδη παράγαμε. Πόσο χρήμα παράγει η Ελλάδα λοιπόν. Και μετά τι είπε. Εν όψη της ΟΝΕ τώρα. Και μετά πώς προσπάθησε, ας το πούμε, να πει άλλα πράγματα. Θα τα πούμε. Προσπάθησε να πει ότι ήταν μετά από τα ίμια. Θα πω για την ΟΝΕ, αλλά τώρα πάμε, ανοίγουν. Είπε οι δικαιολογίες. Ότι μετά από τα ίμια που ήταν το 1998, που είχε δειχθεί ότι η Ελλάδα δεν είχε καθόλου ισορροπία εξοπλιστική με την Τουρκία και έπρεπε να εξοπλιστεί, γι' αυτό προσπάθησε να αναβαθμίσει βασικά τον εξοπλισμό της ή να τον φέρει σε ισορροπία. Και εγώ, το άτομο που επί τρεις δεκαετίες ακούω ότι αγοράζουμε από τους Αμερικάνους και δεχόμαστε βοήθεια 7 προς 10 για να υπάρχει ισορροπία. Δεν υπάρχει ισορροπία. Πώς είναι δυνατόν να φεύγουν τόσα χρήματα για 30 χρόνια και παραπάνω και να έρχεται αυτό το κάθαρμα το οποίο εκεί πέρα έβγαζε κορώνες και το λέω κάθαρμα. Και με μια υπεροψία τρομερή. Λοιπόν, δεν ήταν έτσι στην αρχή, σαν φασούλης πέρασε, αλλά μετά μπροστά έκανε μια παράσταση. Λοιπόν, εκεί βγαίνει το χούι, δεν βγαίνει έτσι. Λοιπόν, το οποίο στην πραγματικότητα να
Εγώ θυμάμαι ότι από την εποχή της Χούντας, που ήμουν έφηβη βασικά, λέγανε συνέχεια ότι εξοπλίζαν το στρατό. Θυμάμαι το 1974, όταν έγινε η κρίση με τον Ατήλα, ότι και έγινε η επιστράτευση. Γύρισαν πίσω τον κόσμο που είχε σειρεύσει και ήθελε να πάει να πολεμήσει με την Τουρκία, γιατί δεν είχαν, λέει, να εξοπλίσουν τους επιστρατευμένους. Αυτό το οποίο σημαίνει... Τα μάχης δεν είχαν προβλήματα. Επιχούντας όμως φεύγανε πολλά χρήματα στον εξοπλισμό. Ήταν το πρώτο στρατιωτική χούντα. Μα μονίμως. Κοιτάξτε, οι εξοπλισμοί, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας χρησιμοποιείται για να γίνεται παραδοσιακά, διαχρονικά, γίνεται αυτό το πράγμα ακριβώς. Δήθεν εξοπλίζουν τη χώρα, αγοράζουν εδώ, αυτό είναι παθομολογούμενο, αγοράζουν εξοπλιστικά συστήματα, τα οποία δεν τα έχει ανάγκη ο ελληνικός στρατός, αλλά για άλλους λόγους. Και στο τέλος μένουμε, ενώ έχουμε ξοδέψει τα λεφτά, μένουμε χωρίς να έχουμε και άμυνα. Και η ερώτηση είναι, άσε την άμυνα. Εγώ έρχομαι και λέω ότι αυτά τα χρήματα ήταν τα χρήματα ανθρώπων που έχουν αυτοκτονήσει. Αυτά τα χρήματα ήταν τα χρήματα παιδιών τα οποία δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν το σχολείο και από τα 15 βγήκαν στη δεκαετία του 2000 και μετά και εργάζονται. Αυτά τα χρήματα ήταν χρήματα ανθρώπων που δεν μπορούν. Ποιος τα πλήρωσε? Ήταν τα χρήματα τα οποία ανθρώπων που πάνε σήμερα και στέκονται για ένα φάρμακο και δεν μπορούν να έχουν το φάρμακο. Η μάνα του καναλάρχη και ο καναλάρχης, για να μπορέσει να εξεταστεί για επίγον περιστατικό, πήγαν από το πρωί στις 11 και τελείωσαν στις 5 στο Θριάσιο, ήταν καναλάρχη. Σε αυτό το έσχος είμαστε. Και έρχεται αυτό το κάθαρμα εδώ πέρα και λέει ότι απολύει από την ΕΡΤ υποτιθέμενα για να προσλάβει, λέει, 2.000, δύο λεπτά, κάπου εδώ ήταν. Στα ΚΕΠ. Όχι, στα νοσοκομεία, δύο λεπτά. Λέει ακόμη, το είπε. Λέει, μιλάω ακόμη και για τους 2.000 περίπου που θα προσλάβει το δημόσιο εκεί που έχει πραγματικές ανάγκες, στα νοσοκομεία και στα ΚΕΠ. Έχεις δίκιο, για παράδειγμα, στη θέση των υπεραρρύθμων που θα φύγουν από την ΕΡΤ. Έρχεται και κοροϊδεύει. Προηγουμένως εσείς δεν είπατε ότι κλείσαν 13 νοσοκομεία? Και θα κλείσουν. Και έρχεται και λέει, όλα θα τα οποία τα ιδιωτικοποιεί. Λοιπόν, έρχεται και κοροϊδεύει. Κλείνουν το ένα μετά το άλλο οι φορείς. Έχουμε, εγώ όμως και λέω, η ΕΡΤ τον πήρε. Όχι όμως εκεί, προσέξτε. Όχι εκεί που πραγματικά υπάρχουν υπεράριθμοι και κομματικοί και κομματικά διορισμένοι φίλοι. Εκεί δεν κάνουν τίποτα. Συμφωνώ και λέω ότι από όλο αυτό το πράγμα η ΕΡΤ τον πείραξε τα χρήματα τα οποία έχουν φύγει. Βέβαια. Για να πιάσει το κόστος, από το κόστος της, το κόστος. Και άκουγα σήμερα τον κύριο Βορύδη να επικαλείται το τέλος που πληρώνουν οι Έλληνες για την ΕΡΤ. Καλά, το τέλος που πληρώνουν για την ΕΡΤ είναι το πρόβλημα. Το χαράτσι, να μην πω τη λέξη, που βάζεις. Που βάζετε και ψηφίζετε και επιβάλλετε στον ελληνικό λαό, βγάλτε όλα τα άλλα και αφήστε τη ΣΕΡΤ. Να πω κάτι. Βγάλτε όλα τα άλλα χαράτσια και αφήστε τη ΣΕΡΤ. Το προτιμώ τη ΣΕΡΤ. Να πω κάτι. Και τη ΣΕΡΤ θα πρέπει να γίνει έτσι όπως νόμος ορίζει. Εμείς το και κάνουμε. Και εδώ έρχεται και. Δύο λεπτά. Το τι θέμα μας. Έρχεται... Δεν ξέρω ποιο είναι το θέμα. Το θέμα μας είναι τι πρέπει να γίνει για να θα αποδείξουμε το πούμε ότι λίγο. Δεν είναι δύο λεπτά. Το πούμε σώπη, εγώ όμως έρχομαι, και. Θα το πούμε σε λίγο για την ΕΡΤ. Εγώ όμως έρχομαι και λέω. Αυτός ο οποίος πήγαινε και έδωνε τα χρήματα του ελληνικού λαού. Του ελληνικού λαού που ήταν για να ζήσει ο λαός και να πάει μπροστά η Ελλάδα, που μας λέει εδώ ότι δεν πήγαμε μπροστά με τον κρατισμό. Αυτός εδώ πέρα, ο οποίος ήταν και αυτός υπουργός και ακολούθησε και έκανε. Υπουργός. Αν θυμάμαι καλά, ήταν αυτός που είχε ανοίξει την πόρτα και ήρθε η Σάρα και η Μάρα από την Αλβανία. Υπουργός στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υπουργός στην κυβέρνηση Καραμαλή, υπουργός. Λοιπόν. Πρωθυπουργός. Και βουλευτής, λοιπόν, βουλευτής Πάγιος, λοιπόν, βουλευτής Πάγιος και εν πάση περιπτώσει ήταν ένας πολίτης. Αν εγώ σταματούσα τη δουλειά μου και έτρεχα, αυτός τι θα έπρεπε να κάνει που συντηρότανε και μόνο για να υπάρχει εκεί. Έρχομαι όμως αν και... υπάρχει, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί πραγματικά αυτές τις μέρες και όλο αυτό το διάστημα εξοργίζομαι αυτά που ακούω και αυτά που βλέπω, δεν μπορεί να επιτίθεται διαρκώς η εκάστοτε κυβέρνηση, νόμιμη, παράνομη, πείτε την όπως θέλετε. Δεν μπορεί να επιτίθεται συνεχώς επί συγκεκριμένων κάθε φορά επαγγελματικών τάξεων και κοινωνικών τάξεων, προκειμένου να περνά τις μνημονιακές πολιτικές, δηλαδή να στρέφει τη μία κοινωνική τάξη, τη μία επαγγελματική τάξη σε βάρος άλλης, είναι αυτό που λέμε ο κοινωνικός αυτοματισμός, και να αφήνει στο απειρόβλητο τους εαυτούς τους, τους βουλευτές. Καταρχήν προβλέπει το Σύνταγμα μέχρι και 200 βουλευτές μπορεί να έχει η. Οι βουλευτές, γιατί δεν κάνουν ένα νόμο να μειώσουν τον αριθμό των βουλευτών. Τον αριθμό των βουλευτών, να ξεκινήσουν από τον εαυτό τους. Όχι, εγώ δεν πάω να μειώσω τον αριθμό. Τον αριθμό υπεράριθμοι υπάλληλοι που πάρουν στη Βουλή.
που έχουν αναλογικά διοριστεί, αναλογικά με τη δύναμη των κομμάτων, όλα τα κόμματα έχουν διορίσει εκεί δικούς ανθρώπους. Δεν το βλέπεις σωστά. Εγώ το πρώτο το οποίο πρέπει να, από εκεί να ξεκινήσουμε. Να σου πω κάτι. Γιατί να πάει και να αλλάξει συνταγματικά πράγματα, διότι κάθε τι αλλαγή που κάνει είναι προς το χειρότερο. Εάν δεν... Μα δεν τους νοιάζει να φτιάξουν ναι, κάτι. Εάν πραγματικά ήθελαν, αντί να μειώσει τους βουλευτές αυτή τη φάση και να φέρει ένα συνταγματικό. Πού να το κάνει αυτό, λοιπόν, πού να τολμήσει. Δύο λεπτά. Αυτό το... Μα το λέει. Εδώ θα δεις και τι θα γίνει στη συνέχεια. Εγώ στο λέω. Εάν δεν σταματηθεί τώρα. Θα δούμε πολύ αίμα. Εάν δεν το σταματήσουμε τώρα. Λοιπόν, όταν το ανεχόμαστε, σίγουρα χειροτερεύει. Αυτό το οποίο όμως θέλω να σου πω, εάν πραγματικά θέλαν, το πρώτο ήταν να κόψουν τους μισθούς των βουλευτών. Ξέρεις τι υπόθηκε μετά από αυτό, ότι επειδή οι Γερμανοί, διότι ήταν το θέμα, να πάρουν ή γερμανικά ή γαλλικά υποβρύχια τέλος πάντων ή οτιδήποτε άλλο. Αφού λοιπόν πήραν από τους Γερμανούς. Αυτό τώρα στη δίκη, έτσι. Επειδή μετά έπρεπε να μέσα στην ΟΝΕ. Για να τα έχουμε καλά και είδαμε πόσο καλά μας φέρθηκαν. Είδες τι καλά που μας φέρθηκαν και οι Γάλλοι μας και οι Γερμανοί. Μας αγαπάνε οι φίλοι μας. Ναι, λοιπόν, παραγγείλανε. Αλλά δεν τους τακίζω αυτούς. Βρίσκουν και τα κάνουν. Περίμενε, ναι, εγώ όμως μιλάω, τι έκαναν, είπε. Ότι παραγγείλανε και αεροπλάνα επίσης πειραματικά από τους Γάλλους. Που μόνο η Ελλάδα τα πήρε. Που τα πήρε μόνο η Ελλάδα. Είμαστε πρωτοπόροι σε πολλά. Είπε ότι μόνο και δεν ξαναπουλήσανε εκεί. Και στηρίξαμε και τη γαλλική βιομηχανία, την αεροπορική. Μα, για δεν, να είμαστε, μα δεν είμαστε καλοί άνθρωποι εμείς οι Έλληνες. Όχι. Κοίταξε να δεις. Δεν είμαστε. Ο καλός άνθρωπος είναι αυτός που πρώτα κοιτάζει τα παιδιά του και τις υποχρεώσεις του. Και η υποχρέωση των Ελλήνων είναι στον ελληνικό λαό και όχι στον κάθε οποιοδήποτε άλλο ο οποίος κοιτάζει να πλιατσικολογήσει. Και, πες λοιπόν, τώρα για το Κισεα. Δύο λεπτά. Και τι μας είπε εκεί πέρα. Είπε ότι όταν υπογράψαν αυτή τη σύμβαση, ο υπουργός πήρε... Πόσο ήταν το δωράκι του υπουργού, το είπαν εκεί μέσα. 4,5% 4,5% επί της τιμής. Το παραδέχτηκε ο ίδιος ότι πήρε. Βεβαίως. Ναι. Το παραδέχτηκε. Ναι. Όχι μόνο ότι ήταν, αλλά και ούτε το πρόβλημα... Άρα το... η δίκη έχει τελειώσει. Όχι, γιατί περίμενε να δεις. Θα το βγάλουν ότι δεν είχε δόλο. Θα σου πω πώς το έφερε. Με ποιο σκεπτικό θα σου το πω τώρα. Λοιπόν, είπε λοιπόν ότι κάθε υπουργός, θυμάσαι τι είχε πει, εσύ είσαι μικρός, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι παροιμιώδες αυτό, που είχε πει ο Παπανδρέου ο Ανδρέας, ότι θα καταλάβαινα να δώσει ένα μικρό δωράκι στον εαυτό του, αλλά όχι και μισό δις. Λοιπόν, το θέμα του δώρου όμως, από ό,τι φαίνεται, πηγαίνει σε αυτούς, σε αυτή την κάστα, είναι ανάλογα με τη θέση. Και εκεί πέρα πηγαίνει, γι' αυτό είπε το μικρό δωράκι. Ανάλογα με τη θέση, παίρνεις και μεγαλύτερο, ανάλογα με το τι χρήματα διαχειρίζεσαι. Στην περίπτωση λοιπόν αυτών των παραγγελιών, ο Τσοχατζόπουλος, αυτό το οποίο πήρε ως Υπουργός Εθνικής Αμήνης ήταν 4,5% επί της όλης αξίας της παραγγελίας. Μιλάμε για. Πρόσεξε όμως να δεις. Το οποίο είπανε. Ότι ποιο ήταν το οποίο, θέμα για το οποίο δικάζουν. Εννοείται να ξεκαθαρίσουμε να μάθει ο κόσμος, αυτές οι μίζες, τα δωράκια, τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Εκεί είναι το θέμα μας. Το οποίο είπε ότι αυτός πίστευε ότι του το έδωσε η γερμανική, πώς το λένε, η εταιρεία. Φεροστάλ. Η Φεροστάλ. Του το έδωσε η Φεροστάλ. Γιατί είπαν πολλές εταιρείες και ήταν ορισμένες offshore δικές του, οι οποίες ήταν προσχηματικές. Για ξέρουμε του. Λοιπόν, η Φεροστάλ του έδωσε 4,5%, το οποίο αυτός λέει. Πίστεψε ότι αυτό το έβγαλε από την τσέπη της η Φεροστάλ. Αυτό το οποίο όμως δείχνει στη συνέχεια είναι ότι η Φεροστάλ το πρόσθεσε βασικά μέσα στο όλο το κόστος και το πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Σηκώνεται λοιπόν ο συνηγορός του και είπε, θα σου πω, επιλέξει. Το θέμα είναι αν ο υπουργός ήξερε αν το δώρο του, αυτό το είπε ο συνηγορός του χοντρός και τον λέω έτσι σαν γιατί είναι χοντρός στο μυαλό και στην ψυχή βασικά. Λοιπόν, δεν το λέω, δεν έχει σημασία ο σωματότυπος. Μιλάω αν το δώρο αυτός του... Αυτός κάνει τη δουλειά του. Αυτή τι λες, αυτή είναι η δουλειά, αυτό είναι οδηγιοντολογία. Λοιπόν, το βασικό είναι... Και ο μεγαλύτερος εγκληματίας δικαιούται μια υπερασπίση. Όχι, ναι, όμως, όχι όμως να εις βάρος, των νόμων. Θα πρέπει να τον... Κοιτάξτε, εκεί δεν φταίει αυτός. Θα φταίει το δικαστήριο, δεν εφαρμόσει τον νόμο όπως πρέπει. Σηκώθηκε και είπε ότι αυτός το δώρο του, να ο υπουργός λέει, θα πρέπει να αποδείξουμε ότι ο υπουργός, αν πίστευε ο υπουργός, αν ήξερε ότι το δώρο του πραγματικά το πλήρωσε ο ελληνικός λαός ή αν πίστευε ότι το έδωσε η Φεροστάλ. Εκεί είναι το θέμα. Το θέμα δεν είναι αν πήρε το δώρο. Το δώρο εξυπακούεται. Λέμε το δώρο του. Δεν φτάνει τον... Και εκεί ακούσαμε. Εκεί ακούσαμε
καταθέσεις στο λογαριασμό του μέσα από τις offshore και τα λοιπά. Σε ρωτώ, μήνα, έτσι. Ο συνάδελφος αυτός, ο δικηγόρος, είπε αυτό που είπε. Ναι. Καλή, σωστή, μη σωστή υπερασπιστική τακτική, δεν θα το κρίνω εγώ. Αν έρθει ο δικαστής και αποδεχθεί αυτή την λογική, αυτού τον ισχυρισμό, ποιος θα φταίει, ο δικηγόρος? Όχι. Γι' αυτό σας λέω. Εγώ έχω πει για τους δικαστές, πρόσεξε όμως να δεις τι είπε ο Τσοχατζόπουλος. Ο Τσοχατζόπουλος είπε ότι αυτό δεν το αποφάσισε. Κάτσε, είναι ενδιαφέρον, γιατί αυτά δεν δημοσιοποιούνται στα κανάλια. Ποια κανάλια? Στα κανάλια τίποτα δεν λέγεται. Αυτό λοιπόν εγώ... Αυτή η σημαντική δίκη, γιατί ήταν προφανές ότι θα ακουγόντουσαν πολλά, την έχουν στο σκοτάδι. Καταρχήν είναι... Και ασχολούμαστε με χίλια δύο άλλα ίδιος... πράγματα εκτός από... Ο ίδιος ο Τσοχατζόπουλος είπε ότι αυτό, και σε αυτό δεν έχει άδικο, ότι αυτό ήταν μια συμφωνία και συμπαιγνία που έκαναν τα δύο μεγάλα κόμματα για να μπορέσουν να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο ότι υπάρχει κάθαρση. Αυτό είναι αλήθεια. Και γι' αυτό παρεπέμφθη βασικά. Και εκεί πέρα βέβαια εξανέστη και έκανε διάφορα πράγματα. Όμως... Με είναι γνωστή μέθοδος. Πάντα την πληρώνει ένα για να την πληρώσει. Μα δεν θα πολύ. Την πληρώσει ούτε αυτό. Γιατί στην ουσία μιλάει για παραγεγραμμένη και... Αυτό όμως που πρέπει να ακουστεί, Δημήτρη μου, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλούσαν λοιπόν για χρήματα της τάξεως, δηλαδή να κατατίθονται στο λογαριασμό του, και εδώ θα πούμε και ποιες είναι οι τράπεζες οι οποίες συμμετείχαν, εντάξει, εδώ στην Ελλάδα, γιατί υπάρχουν και άλλες έξω. Λοιπόν, αλλά και είναι οι εξής γνωστές. Η Μαρφίν, μας λέει τίποτα Βιανόπουλος. Η Πειραιός, ο οποίος είναι, πώς το λένε, ο Βαρδινογιάννης. Ο, λοιπόν, Σάλλας είναι. Και ποιος είναι πίσω από το Σάλλα? Λάτσης Βαρδινογιάννης, αφού ήταν μαζί τους. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, και επίσης και Τράπεζα Κύπρου. Το κανόνι της Κύπρου και όλα αυτά τα πράγματα. Με ό,τι... Λοιπόν, οι οποίοι είναι και στη ΔΕΗ, είναι και παντού. Εκεί λοιπόν κατατέθηκαν 6 εκατομμύρια ευρώ σε 6 ατομικές επιταγές, η μίζα του για τη συγκεκριμένη κατάσταση. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το μήνα, 6, είπε 6 επιταγές. Λοιπόν, όμως εκτός από αυτές, μέσα από τις άλλες της offshore και από τις άλλες και στους λογαριασμούς του, είτε μέσω του ξαδέλφου του, είτε μέσω της λογίστριάς του, είτε μέσω του δικιού του, είτε στη γυναίκα του κτλ., μιλούσαν για καταθέσεις. Δηλαδή, κάθε μήνα, κάθε δεκαπενθήμερο κτλ. Ναι, μιλάμε, δύο λεπτά να πω, εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια και ευρώ. Δηλαδή, 500.000 ευρώ. Τίποτε, 900.000 ευρώ. Ανέφερε καθόλου, αν πέραν από τον ίδιο, πήραν και άλλοι υπουργοί? Θα σου πω αμέσως. Ναι, αυτό, αυτό ναι, θα και πείτε ενδιαφέρον. Μόνο για το Κισέα. Πείτε για το όχι, Κισέα. Δεν είπε μόνο αυτό. Για το Κισέα ξέρω τι λέει. Είπε, εάν πήρε. Όχι, εάν... όχι, όχι, άλλο είπε. Άλλο είπε. Για περίμενε. Πείτε. Λοιπόν, καταρχήν, όπως καταλαβαίνεις, αυτά πήρε ο Τσοχατζόπουλος. Ο πιο μεγάλος, ο οποίος έδωσε το OK που ήταν ο Σιμίτης, πόσα θα πήρε? Διότι ο Σιμίτης ήταν αυτός που το ενέκρινε, γιατί διαφορετικά θα τον έβγαζε και αυτή. Ο ίδιος τι είπε επ' αυτού? Είπε ότι ήταν και άλλοι υπουργοί οι οποίοι τα ενέκριναν. Εγώ δεν τα έκανα, είπε μόνος μου. Τα ενέκριναν, αλλά... είπε αν πήραν και χρήματα. Δεν είπε για το χρήμα. Αυτό δεν το είπε. Λοιπόν, αυτό το οποίο όμως είπε ήταν ότι αυτή η απόφαση, και εδώ έρχεται το εξής, και είναι μια πρόκληση για τους στρατιωτικούς λοιπόν. Και για ποιους στρατιωτικούς? Διότι υπάρχει και εκεί ο διαχωρισμός. Ότι αυτές οι αποφάσεις του τι θα αγοραστεί. Επερνούσαν από έγκριση. Όχι. Όχι. Αποφασίζονται από το πολεμικό ναυτικό, από συγκεκριμένο κύκλο μέσα στο πολεμικό δίκτυο ναυτικό. Δίκτυο το ανέφερε. Το οποίο το επιβάλλει στο Κισέα χωρίς να υπάρχει ανάγκη. Αυτοί αποφασίζουν και μετά. Σας είπα ότι είναι στρατιωτική. Και είπε, και το είπε εξ αρχή του. Και είπε εφασός για να υπάρχει η τυπική νομιμότητα και να μην μπορεί εύκολα να ανατραπεί η απόφαση ανάθεση έργου. Μα αυτό ακριβώς σας λέω. Ότι για να υπάρχει μια νομιμοφάνεια. Πρέπει να εμφανίζονται κάποιοι στρατιωτικοί ανώτατοι, οι οποίοι είναι υποτίθεται αρμόδιοι, οι οποίοι λένε ότι έχουμε ανάγκη αυτά και ότι αυτό το οπλικό σύστημα είναι το πιο κατάλληλο. Γιατί δεν μπορεί να εμφανιστεί ένας υπουργός να ξέρει ποιο είναι το κατάλληλο σύστημα. Πρέπει να εμφανίσει, να υπάρχει τις υπογραφές κάποιων στρατιωτικών. Όχι, δεν συμφωνώ. Διότι. Σας λέω πώς είναι η διαδικασία. Όχι, η διαδικασία είναι ότι άμα είσαι υπουργός, ναι, μεν θα ακούσεις το τι σου λένε οι υφιστάμενοι σου, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει και εσύ να μπορέσεις να ελέγξεις πλήρως και να μάθεις και να ξεστραβωθείς για να μην ξεχάσεις. Άλλο αυτό. Εγώ δεν διαφωνώ με αυτό που μου λέτε. Σας λέω πώς το εμφανίζουν για να έχουν την κάλυψη. Δεν να συμφωνώ έχουν, ότι να έχουν την κάλυψη ότι μας το πρότειναν οι αξιωματικοί, οι αρμόδιοι. Στο λαϊκό δικαστήριο το οποίο θα υπάρξει και που θα
τελειώσει με καρατόμηση όλων αυτών, όσων γλιτώσουν από την εξέγερση του λαού. Αυτό το οποίο, διότι εκεί πάει το θέμα. Το βασικό θέμα που θα ερωτηθεί ο κάθε ένας ο οποίος κάθισε καρεκλοκένταυρος, υπουργός ή οτιδήποτε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει εάν στο πρότεινε κάποιος. Εσύ ήσουν εκεί και έπαιρνες τον παχυλότατο μισθό σου για να μπορέσεις να ελέγξεις και να είσαι δικλίδα ασφαλείας ότι θα προστατέψεις τα δικά μου τα συμφέροντα, αφού πρώτα το έχεις κοιτάξει. Και τι είπε ο Τσοχατζόπουλος τώρα που το θυμήθηκα? Εξοργιστικότατο. Είπε η πολιτική και οι αποφάσεις των υπουργών δεν είναι κάτι το οποίο είναι όπως η μπακαλική. Δεν λες δύο το λάδι, δύο το ξύδι, τέσσερα το λαδόξιδο ή τι συμφέρει εμένα ή τι είναι καλό για μένα. Υπάρχουν άλλοι παράγοντες που αποφασίζει κανείς που δεν έχουν καμία σχέση με το τι ωφελεί και τον τόπο και τον κόσμο. Το Κισέα λέει δεν παίρνει λέει στρατηγικές λέει αποφάσεις. Βεβαίως. Είπε δεν έχει καμία σχέση με τη δημόσια ωφέλεια. Ακούστε, είναι σημαντικό. Το Κισέα λέει δεν παίρνει λέει αποφάσεις βάσει με το τι συμφέρει την άμυνα της χώρας ή τέλος πάντων την προστασία της χώρας κτλ. Το Κισέα παίρνει πολιτικές αποφάσεις, οι οποίες είναι προσυμφωνημένες με τις κυβερνήσεις της διεθνής. Και μάλιστα ερώτηση, και το εξής. Στην επισήμανσή του αυτή υπήρξε κάποιος αντίλογος? Κανείς, κάποια, όχι, εκεί στο δώρο που είπε, στο δώρο από κάτω, από τη μεριά που ήταν της πολιτικής αγωγής, που δεν ξέρω, είναι για στήριξη του κατηγορητηρίου, το κράτος είναι, ποιος είναι, εν πάση περιπτώσει, ποιοι είναι, γιατί είναι από τη μια μεριά της υπεράσπισης και από την άλλη δεν ξέρω τι ήταν. Λοιπόν, αυτοί είπανε, χωρίς όμως να το πούνε, ναι, αλλά ποιοι είναι σαν πολιτική αγωγή, χωρίς όμως να το πούνε εμφανώς, αλλά το είπαν, ακούστηκε λίγο. Τα δούμε. Λοιπόν, κούνησαν το κεφάλι και είπε όμως, λέει, πήρε δώρο. Δεν σηκώθηκε εκείνη τη στιγμή να πει, κύριε Πρόεδρε, εδώ πέρα το παραδέχεται. Οι δύο εισαγγελείς, διότι είχε δύο εισαγγελείς, δεν είπαν τίποτε επ' αυτού. Ούτε και για τα άλλα. Είπε όμως, δύο λεπτά, γιατί ήθελα να πω κάτι σημαντικό, το οποίο ήταν εδώ πέρα που είπε. Αυτός το ξέχασα τώρα, εν πάση περιπτώσει. Δεν έχει καμία σημασία. Νομίζω αυτά, αν όντως υπόθηκαν αυτά που. Όλα υπόθηκαν. Αυτό που είπε δε για τα, πώς το λένε, είναι για τα υπόλοιπα. Πολύ σημαντικά. Βεβαίως και το είπε. Ουσιαστικά τι είπε, πράγματα που υποψιαζόμασταν όλοι. Δηλαδή ότι πράγματι οι εξοπλισμοί δεν γίνονταν προς όφελος της εθνικής άμυνας, ήταν προς όφελος αλλότριων συμφερόντων. Το βασικό όμως, Δημήτρη μου, είναι αυτό το οποίο είπε, ότι η Ελλάδα συντηρεί τη βιομηχανία της Γερμανίας που έρχεται και μας λέει τεμπέληδες μετά. Και όχι μόνο της Γερμανίας. Ναι. Και της Γαλλίας, και της Αμερικής. Το βασικό λοιπόν είναι ότι εμείς συντηρούμε όλους τους άλλους. Μα και τώρα, με τα μνημόνια ποιους συντηρούν? Αυτούς, τους άλλους. 80 δις ήταν το κέρος, βγήκαν και το είπαν τώρα, είναι πρόσφατο δημοσίευμα, 80 δις η Γερμανία όφελος. Είναι και μισή, 7,5. Λοιπόν, ακούστε, μισό λεπτό, για ακούστε, γιατί είναι σημαντικό. Λένε εδώ πέρα, καταρχάς, ότι χάκαραν οι ανώνυμους, δεν ξέρω ποιοι είναι, στο εφετείο. Έχουν απειλήσει ότι πήγαν, χάκαραν και βάλανε να εκπέμπει την ΕΡΤ στο εφετείο. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο όμως είναι ότι ζητάνε αυτοί που είναι της ΕΡΤ, ζητάνε αυτοί που είναι εκεί στην ΕΡΤ να πάει κόσμος για περιφρούρηση το βράδυ, ζητάνε να συνεχίσει η απεργία και πιστεύω ότι εδώ έχει έρθει η ώρα να πούμε τι θα πρέπει λοιπόν και οι συγκεκριμένοι της ΕΡΤ να κάνουν για να δείξουν ότι είναι πραγματικά με το λαό και δεν συμμετέχουν σε ένα σοου το οποίο θα το χρησιμοποιήσει η κυβερνητική. Είναι, δεν μπορούν να περιφρουρήσουν και οι ίδιοι. Είναι εδώ λοιπόν η περιφρούρηση, εμένα μου θυμίζει, εμένα, όπου ακούμε περιφρούρηση δεν υπάρχει πραγματικά, εμποδίζεται ο πραγματικός λαός να συρρεύσει. Διότι υπάρχουν παράγοντες οργανωμένοι, είτε είναι κομματικοί, δηλαδή πριν από δύο εβδομάδες. Πρέπει οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να πούνε ότι δεν θέλουμε κόμματα. Θέλουμε στήριξη κομμάτων, αλλά όχι να έρθετε ως. Πώς να το πω. Όχι να φέρετε κομματικούς στρατούς. Να πω κάτι. Το βασικό θέλουμε τη στήριξη του ελληνικού λαού. Τάνια, αυτό να πούμε. Τι λέει μέσα εκεί, τι έλεγε το νομοσχέδιο της ΕΡΤ, ότι εγγυάται βασικά την πολυφωνία, τη δημοκρατική και την ενημέρωση, βασικά ότι την πρόσβαση. Μπράβο, και είχαμε πει εμείς. Την ελευθερία του λόγου στους πολίτες. Ακριβώς. Αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει, Δημήτρη μου, αν πραγματικά το εννοούν αυτοί, ότι θέλουν να είναι ενάντια σε αυτή τη μνημονιακή κυβέρνηση και δεν τα έχουν κάνει πλακάκια μαζί για μία προβοκάτσια, για να μπορέσουν να γίνουν συγκεκριμένες καταστάσεις που θα φέρουν πολύ πιο έντονη την επιβολή του φασιστικού, ας το πούμε, και κατοχικού κράτους που αυτή τη στιγμή επιχειρείται, το λέει ο Σαμαράς παρακάτω ότι θα το κάνει. Το έχει πει και καλυμμένα. Το λέει, το βλέπουμε, το κάνει. Μα το λέει. Το λέει. Ότι έχω, ότι θα σκίσω τη γάτα βασικά. Το λέει και θα το εφαρμόσω. Αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνει είναι. Δεν κρύβει τις προθέσεις. Αυτά που σου λέω αυτή τη στιγμή θα πρέπει
να μου δώσει το λόγο να τα πω. Αυτά που λες εσύ θα πρέπει να τα πεις. Αυτά που έχει πει ο Γρυμπογιάννης θα πρέπει να τα πει. Αυτά που έχει πει ο Σακάς και Μίνησε, ας το πούμε, θα πρέπει να τα πει. Αυτά τα οποία έχει κάνει ο Αντωνίου θα πρέπει να βγει και να τα πει. Αυτά τα οποία έχει κάνει οποιοδήποτε. Αυτά τα οποία έχουν βιώσει οι οικογένειες των θυμάτων της Μαρφίν, που ακόμη οδύρονται και λένε γιατί ο Βιενόπουλος έμεινε έξω από τη δικογραφία που εμείς είχαμε βάλει. Θα πρέπει να τους δοθεί πρόσβαση. Τα παιδιά στα σχολεία έχετε τα οποία. Δίκιο σε αυτό. Θα πρέπει να ανοίξει τις πόρτες και να πηγαίνει ο πάσας ένας από τους αγανακτισμένους που ήταν κάτω τους πολίτες έχουν μπει και δυστυχώς, να μιλάνε. Έχουν μπει δυστυχώς, το λέω, έχουν μπει μπροστά σαν μαντρόσκυλα, κομματική κομματόσκυλα, να το πω έτσι, τα οποία επιλέγουν ποιος θα περάσει, ποιος δεν θα περάσει και άρα, ποια σημαία θα φαίνεται, ποια δεν θα φαίνεται. Άρα στην πραγματικότητα εδώ αυτό έχουμε μία. Αυτό είναι ένα μείζον ζήτημα το οποίο πρέπει οι ίδιοι, όπως είπατε, ναι, οι ίδιοι υπάλληλοι να το διαφυλάξουν. Και όταν λένε για περιφρούρηση, είναι κάποιες εκατοντάδες υπάλληλοι. Εκτιμώ ότι μπορούν οι ίδιοι. Είναι ένας, πολύ σωστά το λες. Ένα σοβαρός αριθμός υπαλλήλων και είναι και το πιο σωστό οι ίδιοι οι υπάλληλοι να διαφυλάξουν το χώρο εργασίας τους. Εάν πραγματικά. Τον χώρο εργασίας τους. Και επίσης, δύο λεπτά. Γιατί πώς θα. Είπε σήμερα, κάλεσε στο Γεωργιάδη και έχει πώς καλέσει. Πώς εγγυηθείς ότι αυτός που θα έρθει σαν έχει καλέσει όλους τους βουλευτές. Έχει που έχουν καλέσει το βήμα ούτως ή άλλως. Τους βουλευτές. Οι βουλευτές έχουν βήμα από όλα τα κανάλια. Λοιπόν, οι βουλευτές είναι μιλούν. Πού είναι ο λαός. Υποτίθεται ότι έρχεσαι εδώ πέρα να το παίξει αντίσταση και έχει αφήσει τον λαό. Παραδείγματο χάρη τι εκπομπέ που κάνει το V-Media και το κάθε V-Media το οποίο δεν έχει δυνατότητα. Γιατί. Πάρε το σήμα του και ξέπεμψε. Έχει, το. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι έχουν ακουστεί κάποιοι που δεν ακούγονταν παλιά. Ποιοι, ποιος, ο Μπογιόπουλος. Όχι, δεν λέω για τον Μπογιόπουλο. Ποιος, γιατί, εγώ αυτόν είδα. Υπάρχουν, γιατί έχω παρακολουθώ και ποιος, τον βγάζει έτσι. Ποιος, να σου πω κάτι. Υπάρχουν και από διάφορα κινήματα, βγάζει κάποιοι. Να σου πω κάτι, το θέμα. Αλλά δεν είναι αυτοί που φαίνονται βγάζει πιο πολύ. Βγάζει από κίνημα, να σου πω ότι δεν θα πρέπει. Δεν είναι αυτοί που φαίνονται πιο πολύ. Η ερώτηση είναι, να σου πω κάτι, το θέμα της νοθείας. Είναι ένα θέμα που δεν αφορά την ενημέρωση. Να ενημερωθεί, ρε παιδί μου, κοινή γνώμη ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλοί. Το θέμα και είναι των 60 και μηνύσεων επιεσχάτη προδοσία. Επίσης, το θέμα στη Χάγη που εκκρεμεί. Όχι, αν αυτό δεν είναι είδηση, το οποίο θα πρέπει, εδώ το έχει πει το BBC, το οποίο θα πρέπει να το πει στον ελληνικό λαό, γιατί ο ελληνικός λαός μπορεί από αυτού να δράσει και να ακυρώσει και αυτούς και να τους κάνει να τους συλλάβει η Χάγη και να τελειώσουμε. Στην πραγματικότητα δηλαδή, γιατί δεν το λέει. Όχι μόνο αυτό, δεν είμαι μόνο εγώ, ο Τράγκας δεν έκανε, δεν σου λέω, έχουν κάνει, πώς το λένε, η Σαλεμή έχει κάνει, έχουν κάνει τόσος κόσμος. Αλλά στη δική μου γνώση τουλάχιστον είναι, αλλά στην γνώση της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού δεν είναι. Τι κάνει δεν ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, δεν λοιπόν. Είναι. Τι κάνει ο δημοσιογράφος τώρα, αυτή τη στιγμή. Πάει να μιλήσει με τον Άδωνη, τώρα, αντί να τώρα θα ήταν μια ευκαιρία να τα βγάλεις τη φωνή. Διότι, βεβαίως. Να, τώρα, λοιπόν, τώρα υποτίθεται ότι δεν λογοκρίνεσαι γιατί βγάζεις πειρατικό σήμα. Όχι και αυτό. Δεν είναι πειρατικό. Βασικά είναι με το νόμο 32, γιατί αυτή είναι παράνομη του ποινικού κώδικα. 22 και 32. Πειρατικά λειτουργούν αυτοί που πάνε να καταργήσουν. Βεβαίως. Επίσης, αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο θα έπρεπε να κάνουν ήταν να πούνε όλες τις παρανομίες που έχουν κάνει, δηλαδή να βγάλει όλους τους εργαζόμενους που τους έχουν κάνει, πώς το λένε, που τους έχουν στερήσει τις συντάξεις, που τους έχουν απολύσει, που τους χρωστάνε χρήματα, που τους έχουν κόψει τα. Πώς το λένε, το φως. Γιατί, διότι και μόνο αυτή η καταμαρτύρηση, εφόσον είναι ανοιχτά στο εξωτερικό, θα δείξει τι γίνεται πραγματικά μέσα στην Ελλάδα. Και εκεί θα δούμε αν θα συνεχίσουν τα κανάλια του εξωτερικού. Η αλήθεια είναι ότι πιο πολύ βγάζει εκπροσώπους κομμάτων κοινοβουλευτικών και εξωκοινοβουλευτικών. Άρα, πιανού δουλειά κάνει. Άρα πάλι είναι να ακουστούν τα οι πολίτες και τα κινήματα πολιτών. Το θέμα είναι ο απλός πολίτης. Δηλαδή η γιαγιά η οποία έχει καθίσει στο ΙΚΑ δύο μέρες και θα πεθάνει γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να πάρει την ινσουλίνη της, ας το πούμε. Βεβαίως. Να πάει και να πει παιδιά αυτή τη στιγμή δεν μου δίνουν, σας παρακαλώ πάρα πολύ διότι αυτός καταπατάει τον νόμο. Αυτό και μόνο μια καταμαρτύρηση. Δεν έχει δικαίωμα αυτή η γυναίκα. Στην επίσης, λέει εδώ πέρα, λέει εδώ η συμπολίτησα Εθεροβάμουσα, ας πούμε, λέει μας έχουν πετάξει τυράκι ΕΡΤ και τρώμε και κάθε μέρα κλείνουν και κλείνουν και μιλάει. Έχει εδώ καταργήσεις. Όχι. Καταργήσεις. Ναι, ναι. Μισό λεπτό. Αυτό είναι λάθος. Άλλο, μισό λεπτό. Εγώ λέω να το χρησιμοποιήσουμε ως εξής. Ναι. Λέει, καταργήσεις σχολείων έχει εδώ πέρα, έχει πιο πάνω για λουκέτο σε νοσοκομεία κτλ. Γιατί δεν τα λέει η ΕΡΤ. Ορίστε λοιπόν. Να πω κάτι. Να κάποιες στιγμές κάτι πετάνε, αλλά δεν το τονίζουν. Ναι. Και αυτό είναι το λάθος τους. Να πω κάτι. Αυτό είναι το λάθος. Σκόπιμο είναι. Άρα, ναι, αλλά δεν πρέπει να μπαίνουμε στη λογική. Α, να, αυτό που είπα και όχι, πριν. Δεν είναι θέμα λογικής, είναι ότι μέσα από αυτό μπορούμε να τα αναδείξουμε όλοι. Για να απαντήσω κάτι. Στο σπίτι μου μέσα, πραγματικά, και εδώ θα σας πω μία παρένθεση από τη δική μου προσωπική, πραγματικά βιωματική ιστορία.
όταν σκοτώθηκε ο πατέρας μου και σκοτώθηκε ξαφνικά, η μητέρα μου πραγματικά έγινε αλόφρον. Το θυμάμαι όταν βγήκα από το ρυθμιστικό εκείνο το βράδυ, εγώ δεν πήγα να το δω στο νεκροταμείο, ήταν ένα θέμα αυτοσυντήρησης. Όταν βγήκα λοιπόν να τη συναντήσω έξω στο χώρο του ρυθμιστικού τότε γεννήματα, άκουσα κάποιες τσιρίδες, ας το πούμε, κάποιες αλόφρονες τσιρίδες που δεν τις αναγνώρισα και αγριεύτηκα. Τελικά κατάλαβα ότι ήταν η μητέρα μου, η οποία αυτό που είχε δει πραγματικά ήταν κάτι, γιατί δεν είδα ένα απλό πτώμα, είδα ένα κατακρεουργημένο πτώμα, εν πάση περιπτώσει. Τα είχε χάσει. Λοιπόν, μετά στο σπίτι μου, εγώ ήμουν τότε 18 χρονών, ήρθανε πάσης φύσεως συγγενείς, κοντινοί, μακρινοί κτλ. Και εγκαταστάθηκαν. Από εκεί που ήμασταν 4 άτομα, δηλαδή η οικογένειά μου, ο πατέρας μου, η μητέρα μου, εγώ και η γιαγιά μου, από τη μητέρα μου, βασικά ξαφνικά βρέθηκαν σε κάποια φάση να είναι 10 άτομα, τα οποία να έχουν εγκατασταθεί μέσα στο σπίτι, να τρώνε από τη σύνταξη η οποία είχε μείνει από τη μητέρα μου, η μητέρα μου εργαζόταν και εκείνη, και τότε δεν έπαιρνε τότε τη σύνταξη. Τότε σε θυμήθηκαν οι συγγενείς. Ήταν και πιο πριν, αλλά ο πατέρας μου, ήταν, ο πατέρας μου πάντα έδινε λοιπόν. Και τι δεν κάνανε. Εγώ αναγκάστηκα να φύγω από το σπίτι μου, έχοντας αργότερα και μικρό παιδί μωρό και ο άντρας μου ήταν στρατιώτης χωρίς να έχω και εργασία, για να μπορέσω αργότερα να το διεκδικήσω και να ξαναέρθω. Λοιπόν, όμως ποτέ δεν απεμπόλυσα το σπίτι μου. Και τελικά το πήρα και το ανέδειξα και από αυτό έκανα και την επιχείρησή μου και μπόρεσα να δω Θεού πρόσωπο με την ευλογία του πατέρα μου. Η ΕΡΤ είναι το σπίτι μας αυτή τη στιγμή. Εάν έχουν μπει μέσα η Σάρα, η Μάρα και το κακό συναπάντημα, καλά τα λέει εδώ πέρα. Και καλά είπε και ο Δημήτρης πριν. Αυτοί θα ελεγχθούν με την παρούσα νομοθεσία, με... Νόμοι υπάρχουν. Μπράβο. Και θα αντικατασταθούν από εμάς τον λαό. Δεν θα τους διορίσουν. Αν για παράδειγμα μπήκε παράνομα, διορίστηκε κάποιος, υπάρχει ο νόμος, βγαίνει έξω. Δεν είναι μόνο το παράνομα. Λέω, αν έκλεψε κάποιος κονδύλια, δεν τα διαχειρίστηκε σωστά, υπάρχει νόμος να πάει έξω. Και έτσι μπορεί να κάνει και το ξεσκαρτάρισμα και τελείως υπόθεση. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι επίσης να κλείσεις την ΕΡΤ. Να έχουμε μισθούς όταν από τον συνταξιούχο του έχουν μειώσει, δηλαδή τον άλλον, τον σημειοφόρο που μας είχε πει την περασμένη φορά του πολεμικού ναυτικού, το μετεωρολόγο που ήταν, πώς το λένε, μας είπε ότι του μειώσαν 55% τη σύνταξή ναι, του. Έχουν μεγάλες. Και να έχουν, πώς το λένε, να δίνουν και από τον άλλον τον κόσμο, ας το πούμε, να μιλάνε για μεροκάματα, για μισθούς 250 και 300 που ζητάνε αυτοί οι καινούργοι Έλληνες, οι βιομήχανοι, και από την άλλη μεριά να έχουν μισθούς 300.000 ευρώ σε κάποιον καρεκλοκένταυρο. Βεβαίως εκεί πέρα αυτά θα πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος, και όχι έλεγχος και ξεκαρτάρισμα και να δεν τα γυρίσουν πίσω. Δεν θα κάνουν πίσω. Όμως έλεγχος αυτά, κύριε Γερμανίδη. Βεβαίως δεν θα κάνουν έλεγχο. Γιατί δεν θα κάνουν? Διότι δεν είναι μέσα ο νοικοκύρης. Και είναι δικοί τους άνθρωποι αυτοί. Ο νοικοκύρης είναι απ' έξω και αυτή τη στιγμή είναι ακόμα έξω από την. Ο νοικοκύρης δεν είναι απ' έξω, δεν είναι αυτοί με τα σημαίακια. Διότι ο πραγματικός νοικοκύρης πάει εκεί μέσα, όπως είχαν πάει τότε κάποιοι καθηγητές που ήταν αδιόριστοι και τους είχαν μπλοκάρει τα ΜΑΤ για να μπορέσουν να κάνουν ένα παραλληλισμό. Πολυτεχνείο. Ναι. Το καπηλευθήκαν ναι. Κάποια κόμματα και κάποια φωνή που ακουγόταν εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Και πού είναι αυτή η φωνή που έλεγε εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο? Με παχουλότατους μισθούς εις τας Ευρώπας. Να πω εγώ κάτι. Λοιπόν, αυτό τώρα πάνε κάποιοι να φανεί ναι. Η μουτσούνα τους στην τηλεόραση από την ΕΡΤ, να βγουν ξανά να ζητήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού. Και μετά να τους δεις ο ελληνικός λαός δυνάστες στη θέση των δυναστών. Σε ποιον θα δώσει τον Τσίπρα? Καταλάβατε το τι θέλω να πω. Χάρη που το πρέπει εδώ είναι η μεγάλη παγίδα και μπράβο. Πρέπει ο ελληνικός λαός να εδώ. Το προσέξει. Όπου βλέπει να πηγαίνουν κομματική σημαία, εκεί να το στυλιτεύει, να το αποφεύγει. Να πω κάτι. Τη 17η Νοεμβρίου του 1982. Όχι, 83. Το 82 ήμουνα στον Καναδά. Γύρισα το Μάιο του 82. Όχι, 82 ήταν μετά λοιπόν, 17 Νοεμβρίου του 1982. Ήταν η πρώτη φορά που έτυχα στην Ελλάδα, ας το πούμε, σε γιορτή του Πολυτεχνείου με τα πολιτευτικά, εν πάση περιπτώσει. Μετά από την πρώτη που ήταν οι εκλογές, το 1974 από ό,τι είχε γίνει. Κατέβηκα λοιπόν την ανήμερα γύρω στις 12 η ώρα και ήθελα να πάω να δω το όνομα του πατέρα μου, γιατί είχαν τότε τις εικόνες, είχαν τις φωτογραφίες των θυμάτων και πώς το λένε οι ΕΦΕ σε έκθεση ναι, εκεί ναι. Πέρα μέσα κάπου στο Πολυτεχνείο και ήθελα να το δω, έτσι αισθανόμουν την ανάγκη να πάω να το δω. Όταν έφτασα εκεί είχαν κλείσει τις πόρτες.
Η ΕΦΕ ήταν της φιλούσα, της φύλαγε. Απ' έξω υπήρχε πάρα πολύ κόσμος, μέσα ήταν η ΕΦΕ με ορισμένους και εγώ πλησίασα τα κάγκελα και από μέσα ήταν ένας φοιτητής, εκπρόσωπος και λέω είμαι κόρη θύματος. Σας παρακαλώ, θέλω, επειδή έχω έρθει από το εξωτερικό, να πάω να δω. Ο πατέρας ήταν θύμα στην... Βεβαίως, ήταν από τα επίσημα θύματα. Έχουν καταδικαστεί και ο, πώς το λένε, δεν ξέρουμε όμως τον πατέρα σας, ξέρουμε το εδώ Πολυτεχνείο, τώρα, Πολυτεχνείο που είναι θα στη... Θα πω όμως τώρα δύο λεπτά. Θα πω όμως τι σήμαινε στην πραγματικότητα. Η αφεντιά της είναι στις Βρυξέλλες. Ναι, αλλά αυτή ήταν εγκάθετη τότε. Γιατί η πραγματική ήταν αυτή που φάγαν το ξύλο και που τους είδαν στο ρυθμιστικό. Φύγαν με ελαφρά, την κάνανε με ελαφρά πηδηματάκια, να το πω έτσι λαϊκά, και οι πραγματικοί αγωνιστές μείναν και στους γύρω δρόμους έγινε το μακελιό. Στο ρυθμιστικό, εγώ που πήγα, άμα θέλετε να συζητήσουμε, όχι τώρα, να συζητήσουμε, ναι, να σας πω την εικόνα, ναι, γιατί πέρασα τρεις φορές από κάθε κρεβάτι, γιατί μου είπαν να εντοπίσω τον πατέρα μου μαζί με τη μητέρα μου. Και προσπαθήσαμε, επειδή ήταν και μπανταρισμένοι ο κόσμος και τα λοιπά, τρεις φορές περάσαμε, μπας και δεν τον είδαμε. Εν πάση περιπτώσει, όταν είπα στο φοιτητή, σε παρακαλώ, άφησέ με να περάσω, να πάω να δω, μου λέει δεν μπορείτε. Λέω γιατί δεν μπορώ. Λέει τώρα περνάνε οι επίσημοι. Λέω μα καλά, εγώ είμαι κόρη θύματος, δεν θα κάνω τίποτα, απλώς θέλω να πάω να το δω. Δεν μπορείτε, μου λέει, του χρόνου. Και δεν με άφησε εμένα. Περιφρούρηση. Η περιφρούρηση. Δεν άφησε την λοιπόν, κόρη του θύματος, γιατί περνούσαν οι επίσημοι. Εδώ λοιπόν είναι αυτό που είπες. Λοιπόν, ότι αυτή τη στιγμή η ΕΡΤ είναι η δική μας και είναι η ευκαιρία να γίνει boomerang, ο ελληνικός λαός να πάει και να μην ξεκολλήσει από μέσα, παρά μόνο όταν θα έχει φύγει αυτή, όταν θα έχει φύγει αυτή η λέρα από την κυβέρνηση και τη Βουλή και από οπουδήποτε, έτσι όπως πρέπει να φύγει. Θα πρέπει πλέον, εφόσον έχει δοθεί αυτή η κατάσταση και έχουμε αυτή τη στιγμή και την εμβέλεια, την, πώς το λένε, τη διεθνή, να πάει ο ελληνικός λαός και να καταθέσει, ναι, να καταθέσει. Εάν εμποδιστεί η πρόσβαση των πολιτών εκεί, εγώ θα επιχειρήσω να πάω. Αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, θα γιατί επιχειρήσω να μην πάμε. Θα λοιπόν επιχειρήσω να πάω. Δύο λεπτά. Θα επιχειρήσω να πάω. Δεν θα πάω να στηρίξω ούτε τα σημαίακια, ούτε για να σταθώ απ' έξω. Θα πάω για να καταθέσω αυτά τα οποία πρέπει να πω και να ξέρει ο ελληνικός λαός ως Έλληνας πολίτης. Είμαι ένας πολίτης που έχω το δικαίωμα να ενημερώσω συμπολίτες μου για να πάρει η αγορά του Δήμου, που είναι όλος ο ελληνικός λαός, τη θέση της και τις αποφάσεις της. Λοιπόν, θα πάω λοιπόν. Εάν δεν με αφήσουν τα σημάκια να μπω, πρώτον, είναι το πρώτο τεστ, και το δεύτερο είναι οι υπάλληλοι μέσα. Θα με αφήσουν εμένα να μπω και να μιλήσω? Ή θα υπάρχει κάποιος ο οποίος, εάν με αφήσει τύπης, στα δύο λεπτά θα με πετάξει έξω, όπως με είχε πετάξει ο Κουίκ που με κάλεσε και είπα τον Παπανδρέου προδότη και μου είπε. Ότι σε δεν... ποια εκπομπή που ήταν? Στα ήταν νέα βούλτευση τότε. Ήταν στα νέα. Νέα. Μας είχε βγάλει ήταν τότε που είχε πεθάνει ένας... Ήταν για την Χάγη. Ήταν στο... Όχι, στο Alter. Όχι, όχι. Όχι στο Alter. Είναι στο, στο YouTube. Κόντρα. Στο Κόντρα. Α, ναι, γιατί όταν μου είπε, και μάλιστα αυτό, επειδή έχει αρέσει αυτό, αυτό υπάρχει και στο YouTube, που μου είχε πει δεν μπορεί να μην χρησιμοποιούν τέτοιες εκφράσεις. Και του λέω δεν μου κάνει τίποτα. Μα τώρα τις χρησιμοποιούν και οι ίδιοι. Όχι, εγώ λέω. Εγώ του είπα. Ναι, αλλά εγώ τι του είπα. Όταν τον έχω μηνύσει επίσημα, όταν τον έχω μηνύσει επίσημα για σχάτη προδοσία, είναι σαφές ότι το θεωρώ προδότη. Και εκεί πέρα, μετά το δεύτερο, θα του είπα ότι η κατάσταση διορθώνεται άμεσα, εκεί πέρα με εκπαραθύρωσε. Δηλαδή, μας τελείωσε. Ενώ είχε πει να πάμε για 1 με 2 ώρες. Να και να πούμε ό,τι θέλουμε. Και να πούμε ό,τι θέλουμε. Το ίδιο έγινε και με τον Παπαδάκη. Όταν είχα απέναντί μου τον Σπυρόπουλο, αφού μου είχε το πει. Ροβέρτο Σπυρόπουλο. Βεβαίως. Του ΙΚΑ, αλλά τότε είχαν έρθει γιατροί από το ΙΚΑ. Είχε ανέρθει γιατροί από το ΙΚΑ και είπαν ακριβώς ότι μάζευε τα αρχεία και ότι απέλυε γιατρούς και τα λοιπά. Και κατέστρεφε αρχεία. Και κατέστρεφε αρχεία. Και όταν του το είπα, δεν με άφησα να μιλήσω, να μου είχε πει ότι θα, πώς το λένε, θα ήμουν μαζί στην εκπομπή για να πω πάλι για την Χάγη και τα λοιπά. Νομίζω για τη Χάγη. Για τη Χάγη ήταν. Ναι. Και με έβγαλε το τελευταίο πεντάλεπτο, εν πάση περιπτώσει, και ο Σπυρόπουλος, όταν μιλούσα εγώ, έκανε κάτι γκριμάτσες και εκεί του, ήταν σε άλλο τραπέζι, δεν τον έδειχνε η κάμερα, και του λέω γιατί κάνετε έτσι. Και του επετέθηκα εκεί και του είπα αυτά τα πράγματα και τρελάθηκε. Δεν ήξερε τι να πει και δεσμεύτηκε και μετά σταμάτησε τις απολύσεις για εκείνη την περίοδο. Με την ίδια λογική, όταν εγώ βγω, αν μου πει περάστε κυρία Γεριτσίδου, ή παίρνα συμπολίτησα που δεν θα με πει έτσι, και σε 2 λεπτά με πετάξει έξω για να αφήσει τον Γεωργιάδη να μιλήσει, αυτό δεν θα είναι ότι μου δίνει την πρόσβαση. Η πρόσβαση είναι να βγω, εγώ ο οποίος έχω πληρώσει για 50 χρόνια την ΕΡΤ, και να καθίσω να μιλήσω. Το ίδιο και εσύ, το ίδιο και ο Καναλάρχης, το ίδιο και οποιοδήποτε άλλος έχει να καταθέσει τον πόνο του στον ελληνικό λαό. Να διαβάσω ένα λεπτό, ναι, λίγο αυτό που λέει ο συμπολίτης μας, γιατί είναι σχετικό και θέλω να απαντηθεί. Ξέρουμε πολύ καλά γιατί δεν προβάλλουν τα πραγματικά προβλήματα από την ΕΡΤ,
Λοιπόν, διότι οι περισσότεροι από τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ ελπίζουν ακόμα να διαφυλάξουν την καρέκλα τους. Επίσης, ξέρουμε ότι κάποιοι τους έχουν υποσχεθεί λαγούς με πετραχίλια. Είναι οι ίδιοι, τόσο αφελείς, τόσο βολεμένοι, μου λέει και συγγνώμη, που μέχρι χθες τους διαβεβαίωναν ότι η ΕΡΤ δεν κλείνει και τους πίστευαν. Ναι, δεν καταλάβουν όλοι ότι είναι αναλώσιμοι. Όσοι στηρίζουν ένα σύστημα, κάποια στιγμή είναι αναλώσιμοι. Κάποια στιγμή, όταν δείτε, όπως και ο Τζοχαντζόπουλος, αναλώσιμος. Κάποια στιγμή το σύστημα χρειάζεται μια ηφιγένεια. Mm-hmm. Αυτός παίζει το ρόλο της ηφιγένειας. Και να δούμε αν θα τιμωρηθεί κιόλας. Να δούμε αν θα τιμωρηθεί κιόλας. Να το δούμε. Όπως και ο Παπακοσταντίνου, το θεωρούν σαν... ίδια. Λοιπόν, είναι οι αναλώσιμοι. Και να δούμε βέβαια και πάλι, διατηρώ τις επιφυλάξεις, αν θα τιμωρηθούν. Δεν το ξέρουμε, μα σου πετάξουν κάποια παραγραφή. Το είπαν, μια παραγραφή. Και ο εισαγγελέας από την έδρα είπε, ναι, λέει, μάλλον είναι παραγεγραμμένο. Α, είπε και αυτό το είπε. Το είπε, είναι μάλλον. Είναι ένα θέατρο του παραλόγου. Μπράβο. Γιατί όλοι αυτοί ξέρουν πολλά πράγματα. Άμα ανοίξουν το στόμα τους. Να σου πω κάτι. Θα πάρουν πολλούς μαζί τους. Να σου πω κάτι. Ομερτά. Να σου πω κάτι. Στην πραγματικότητα, βασικά, οι δημοσιογράφοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή φαίνονται ως αντιστασιακοί είναι του συστήματος. Γιατί διαφορετικά. Ναι, δεν αυτό διαφωνώ. Δηλαδή που εμφανίζονται. Δεν διαφωνώ είναι, σε αυτό. Δηλαδή εννοώ δηλαδή στην ΕΡΤ αυτή. Ξέρετε, αυτοί που φαίνονται μπροστά στις κάμερες. Βέβαια. Αυτοί σίγουρα στο μέγιστο βαθμό, στην πλειοψηφία του συντριπτική, είναι αυτό που λέτε. Είναι του συστήματος. Αλλά υπάρχουν και αυτοί πίσω από τις κάμερες. Οι απλοί δημοσιογράφοι, λοιπόν, οι τεχνικοί. Η απλή πάλι που δεν φαίνεται τεστ είναι το μεγάλο, γιατί αλλιώς στην πραγματικότητα, αν δεν, κάνουν, μεγάλη πλειοψηφία αν δεν κάνουν αυτό που λέω, αυτό το οποίο επιχειρούν να κάνουν είναι να καταφύγουν σε κάποιες εκλογές που να λανσάρουν κάποιο κόμμα δήθεν ότι μπορεί να είχε κάποια απήχη στο λαό, τα κόμματα τα οποία είναι ξεφωνημένα δηλαδή, τους δέρνουν βασικά. Το οποίο θα τους ξεπουλήσει και αυτό. Εδώ έχουμε και μία είδηση που τι? Είδα στο chat. Έχουν ξεκινήσει, λέει, προσαγωγές για την ΕΡΤ. Ναι, και αυτό μπορεί να είναι μέσα στο κόλπο. Δεν μας λέει τίποτα. Δεν είχαν προσάγει και τον Φωτόπουλο τότε, όταν είχε κλείσει. Και τον Φωτόπουλο και τον Βαξεβάνη και τα λοιπά. Όλα αυτά είναι μέσα στο κόλπο. Μέσα στους εκφοβισμούς, μέσα στην πραγματικότητα, πολλά, ναι. Στην πραγματικότητα, βασικά, εδώ πέρα τώρα μπορεί να πέσει πραγματικά όλο αυτό το καθεστώς, αν υπάρχουν εκεί πέρα άτομα τα οποία θέλουν πραγματικά να αγωνιστούν. Επιτρέψτε μου, κύριε Γερετσίδου, να επαναλάβω κάτι που το έχω πει κατ' επανάληψη. Θα το επαναλάβω, σας ενδιαφέρει πιστεύω. Το άρθρο 192 του ποινικού κώδικα, διέγερση πολιτών σε διχόνια. Λέει και σε βιοπραγίες, ναι, αλλά ναι, σε διχόνια. Ναι, εδώ ναι, μας ενδιαφέρει ναι, το διχόνια. Ναι, ναι, ναι. Όποιος δημόσια, όποιος, οποιοδήποτε δηλαδή, δημόσια με οποιονδήποτε τρόπο προκαλεί σε αμοιβαία πολίτες, τους πολίτες σε αμοιβαία διχόνια και έτσι διαταράσει την κοινή ειρήνη, τιμωρείται με φυλάξη μέχρι 2 ετών, αν σύμφωνα με άλλη διάταξη την επιβάλλεται. Αυστηρότερη ποινή είναι αυτεπαγγέλτως διοκόμενη. Όταν λοιπόν βγαίνουν οι πολιτικοί κυβερνώντες, πολιτικοί, και λένε η τάδε επαγγελματική τάξη τώρα βλέπει τώρα την ΕΡΤ, είναι ένα άντρο ακολασίας, είναι, και προσπαθεί να διεγείρει τη διχόνια. Αυτόν που λέμε κοινωνικός αυτοματισμός είναι αυτό που λέει, είναι η διχόνια. Συμφωνώ, λοιπόν, συμφωνώ, να στρέψει. Τον λαό, μια άλλη κοινωνική τάξη, μια άλλη επαγγελματική τάξη, σε βάρος μιας άλλης. Τώρα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο είναι υπάλληλοι της ΕΡΤ. Ωραία. Πριν ήταν μια όχι, άλλη επαγγελματική όχι, τάξη. Όχι, ψέμα. Δεν είναι υπάλληλοι της ΕΡΤ. Είναι η ίδια η ΕΡΤ. Το βασικό αυτό ναι, που παίζεται είναι προσέξτε, η ΕΡΤ. Ναι, αλλά για να χτυπηθεί η ίδια η ΕΡΤ, χρησιμοποιούνται οι υπάλληλοι. Υποτιθέμενα. Οι υποτιθέμενα, ναι. Δεν θα το χαλάσουμε εκεί. Εμένα με νοιάζει τι επικαλείται, το επιχείρημα. Αυτό με νοιάζει εμένα. Εμένα με νοιάζει όταν, ουσία. Μα είναι και, ουσία. Μα είναι και ουσία. Πίσω από αυτό κρύβεται και ουσία. Διότι όταν για να περάσεις το χτύπημα κατά της ΕΡΤ στοχοποιείς μια επαγγελματική τάξη, τους υπαλλήλους, είναι ήδη φταρμένοι, είναι, τους στοχοποιείς, συνέχεια βγαίνεις και υπάρχουν και τα κανάλια τα οποία... παπαγαλίζουν αυτό το σύνθημα. Μα τα κανάλια είναι αυτή το στόμα. Παίζουν αυτό το ρόλο. Εδώ, επαναλαμβάνω, πού είναι ένας εισαγγελέας να παρέμβει και να τιμωρήσει αυτούς που κάνουν αυτό το θα πράγμα. Διότι η γενίκευση, μιλάνε και ότι τους θέλουν ναι. να εφαρμόσουν και αντιρατσιστικό νόμο. Ναι. Αυτή η γενίκευση είναι το πλέον ρατσιστικό που εφαρμόζουν. Θα η γενίκευση. Οι υπάλληλοι της ΕΡΤ είναι διεφθαρμένοι. Οι δημόσιοι υπάλληλοι τα παίρνουν τεμπέληδες. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι φοροφυγάδες.
Έχουμε 10 λεπτά. Οι αγρότες είναι το... Δημήτρη, έχουμε 10 λεπτά. Αυτό το οποίο θέλω να επισημάνω είναι ότι έχουμε... Εσύ ως καλύψεις τα περισσότερα από αυτά που είχαμε πει στο δελτίο τύπου. Δεν έχουμε πει για τη Γαδά. Αυτό θέλω να πω. Για τη Γαδά πρέπει να πούμε τι είδαμε στη Γαδά. Και το τι επίσης και σε τι συνδυασμό λέγεται, με την ΕΡΤ. Και σε συνδυασμό με το τι έχει φανεί στο διαδίκτυο, το γνωρίζαμε και από άλλες πιο έγκυρες πηγές, ότι βασικά έρχεται ξένος στρατός που τον έχει καλέσει η κυβέρνηση, αλλά τώρα είπαν ότι έρχεται αυτές τις ημέρες πολύ συγκεκριμένα. Και εδώ είναι με κάτι που εμείς διαπιστώσαμε, η διεισόμαση, την Δευτέρα που πήγαμε στην Γαδά, στον δεύτερο όροφο προστασίας κράτους και πολιτεύματος, όπου μας είχαν καλέσει για ΕΔΕ σε σχέση με το τι έκανε η αστυνομία εις βάρος μας μετά την αθώωσή μας. Την 28η. Ναι, πάμε. Αυτό λοιπόν το οποίο είδαμε είναι ότι έχουν βαρέσει διάλυση μέσα. Όταν λέμε έχουν βαρέσει διάλυση, το μόνο το οποίο υπάρχει είναι κάποια από τα τραπέζια και οι υπαλλήλοι υπολογιστές. Για πού μιλάς όμως. Για ποιο χώρο. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε ποιο χώρο στην Γαδά. Μας πέρασαν από το... Αυτό ελέγχω, πώς το λένε. Το κέντρο επιχειρήσεων. Μπράβο. Ήταν το κέντρο επιχειρήσεων αυτό που έχει... Τίποτα. Ήταν μια άδεια μεγάλη αίθουσα. Είδαμε τα παλιά τραπέζια, τα οποία είχαν πάνω τους υπολογιστές με μεγάλες οθόνες και μιλάμε για δεκάδες τηλεοράσεις, οι οποίες ήταν οθόνες τηλεοράσεων και από πίσω υπήρχαν βέβαια, τα οποία ήταν τραβηγμένα στην άκρη, όπως και λογικά θα έπρεπε να είναι, γιατί από πίσω να περνάει να περνάνε οι υπεύθυνοι κτλ. Όμως, λείπανε, εκτός από τις οθόνες δεν υπήρχε, οι οποίες ήταν κακήν κακώς πεταγμένες, στιβαγμένες κτλ. Από κάτω λείπανε όλοι, όλο το δίσκι και οτιδήποτε, ας το πούμε, υλικό. Το οποίο αρχιοθέτηση, το οποίο θα υπήρχε. Καταστρέφουν αρχεία. Ρωτήσατε έτσι από περιέργεια τι συμβαίνει εδώ. Αυτό το οποίο ρωτήσαμε και θα πω, ρωτήσαμε γιατί είδαμε ότι έχει επίσης μπει και φράχτης σιδηρούς μόνιμος στο κέντρο της Γαδά, δηλαδή μπροστά στα σκαλάκια που πήγαινε ο κόσμος στην είσοδο, δεν υπήρχε. Λοιπόν, εκεί πέρα είδαμε, εδώ στους 2 μήνες που έχουν να πάμε, το βάλανε. Και ρωτήσαμε την αστυνόμο που μας συνόδευσε. Γιατί έχει αλλάξει και το σύστημα. Πλέον δεν σου δίνουν ούτε και τις ταυτότητες, τις ιδιότητες, τις ειδικές. Δεν καταγράφησε ότι έχει πει στη Γαδά. Που απενεργοποιούσαν τα συστήματα για να ανοίξουν οι πόρτες. Ούτε σου κρατάνε την ταυτότητα. Δηλαδή ο έλεγχος έχει γίνει πολύ χαλαρός. Μας είπαν ότι έχουν χαλάσει τα μηχανήματα. Ναι, αλλά προφανώς δεν τα είχαν. Ναι, αλλά και δεν καταγράφησε ότι έχει μπει στη Γαδά. Λοιπόν, μπορεί να εξαφανιστεί. Όταν ρωτήσαμε πότε βάλατε αυτό το φράχτη, γιατί τον είδαμε τώρα, μας είπε πόσο καιρό έχετε να έρθετε στην Γαδά. Απέφυγε να μας απαντήσει με άλλη ερώτηση η οποία ήταν. Εμάς μας πήγανε σε ένα δωμάτιο το οποίο είχε κλειστό κύκλωμα. Ήταν δωμάτιο το οποίο ήταν συνεδριάσαμε με μικρόφωνα κτλ. Γιατί είχε και κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης για ευνόητους λόγους. Λοιπόν, αλλά οπουδήποτε από τα άλλα τα δωμάτια που περάσαμε, τα οποία ήταν μετά από την οχυρωματική πόρτα η οποία υπήρχε που πήγαινε στο κέντρο επιχειρήσεων κτλ., ήταν επίσης άδεια σε κυβότια κτλ. Υπάρχει μια πληροφορία ότι το κτίριο της ΕΡΤ σε αυτή τη στιγμή θα μεταφερθούν τα όποια αρχηγεία, όχι της ελληνικής αστυνομίας πιθανώς, αλλά το οτιδήποτε θα στηρίξει αυτή την κατοχική κυβέρνηση. Δεν γνωρίζω, θα το δούμε. Και ίσως αυτό να έχει και σχέση για την άμεση, για το άμεσο κλείσιμο της ΕΡΤ, επιδήμηνο βασικά, ότι σε αυτό το χώρο, ο οποίος είναι εκτός του κέντρου, που είναι πολύ διαβλητός. Αυτό μέσω διαδικτύου το έχετε πληροφορηθεί. Γιατί αυτό... στο διαδίκτυο σίγουρα κυκλοφορούν και διάφορα. Όχι, όχι, δεν είναι από διαδίκτυο, αυτό είναι από άλλες πληροφορίες. Okay. Λοιπόν, εγώ απλώς λέω το διατάφτα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή διάφορα σχέδια. Το γεγονός είναι πάντως ότι η αστυνομία στη Γαδά, τους τελευταίους 2 μήνες εμείς που πήγαμε, αυτό που είδαμε ήταν μια κατάσταση διάλυσης. Έχουμε πει την περασμένη φορά ότι αυτή τη στιγμή φεύγουν αυτοί. Και φεύγουν βασικά παίρνοντας ό,τι μπορούν να πάρουν. Και μοιράζοντας ό,τι δεν μπορούν να πάρουν όπως κάνουμε την ΕΡΤ, διότι στην ουσία τη δίνουν σαν φέουδο σε ένα άτομο. Αυτό γίνεται και σε μια ομάδα, μια αυλή. Στην ουσία σε ιδιωτικοποιούν όλο το κράτος και το κάθε ένα φορέα θα τον δώσουν σε ένα συγκεκριμένο. Μα, αυτή τη στιγμή, επί 3 χρόνια, βιώνουμε την διάλυση του... της Ελλάδας ως, ως κρατικής οντότητας. Ναι, επίσης έχουν αυτό πει... Αυτό επίσης ακούσαμε από κάποιον που βγήκε στην ΕΡΤ ότι οι δήμαρχοι με την προτροπή της κυβέρνησης άμεσα με το Ράιχεμπα κάνουν συμφωνίες για να πουλήσουν τους δήμους ως εταιρείες στις γερμανούς ιδιώτες. Εδώ λοιπόν έχουμε την κατάσταση η οποία έχει επαναληφθεί το 1944, το έχουμε ξαναπεί. Τι λέει εδώ ο Σαμαράς? Λέει, η Ελλάδα, γιατί είναι σημαντικό να τελειώσουμε και με αυτό,
Είχε καταντήσει αληθινό Jurassic Park, μοναδικό στον κόσμο μέρος όπου επιβίωναν οι δεινόσαυροι απαρχαιωμένων ιδεολειψιών, ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Απαρχαιωμένο που είχαν εξαφανιστεί παντού αλλού. Παντού αλλού, όπου υπάρχει ανεργία, υπήρχαν οι άστεγοι, υπάρχουν οι άστεγοι, παντού. Εμείς δεν είχαμε άστεγους. Αυτοί μας τους φέρανε. Τα Jurassic Park είναι οι ίδιοι άνθρωποι πόσες δεκαετίες που μας κυβερνούν. Ναι, αλλά μιλάει. Όχι, ναι. Αλλά ό,τι και να κάνανε αυτοί οι άνθρωποι, ο Έλληνας. Δεν μπορούσαν όμως να επιβάλλουν αυτή την κατάσταση. Ο ελληνικός λαός, κατά το μάλλον ή το ήτον, αυτοκυβερνάτο. Πάντα. Δηλαδή δεν άκουγε αυτούς επί της ουσίας και κοίταζε πώς θα μπορούσε να αποφύγει τα εμπόδια που του βάζανε. Γι' αυτό και είχαμε επιβιώσει. Λοιπόν. Και λέει τώρα, κανείς δεν έχει την πολιτική βούληση, λέει ότι ο κόσμος και τα λοιπά, να τα αλλάξει, κανείς δεν αντέχει, δεν τολμά να τα αλλάξει όλα αυτά. Και λέει λοιπόν τώρα υπάρχει πολιτική βούληση και το αποδείξαμε και εδώ έρχεται η απειλή του και η αποκάλυψη των σχεδίων του και θα το αποδεικνύουμε κάθε μέρα. Δηλαδή μετά την ΕΡΤ έχει σειρά η ΕΙΔΑΠ, έχουν οι υπόλοιπες. Γι' αυτό δεν πρέπει να περάσει. Και μόνο για την ΕΠ δεν θα ήταν να περάσει, για την ΕΡΤ να μην περάσει και τι λέει. Με ένα τεράστιο αρχείο στη διάθεσή της η ΕΡΤ μας λέει ότι θα γίνει δημόσια τηλεόραση, αλλά όχι κρατική. Σημαίνει ότι θα τη συντηρούμε εμείς, θα τη διοικούν άλλοι, οι οποίοι δεν θα ελέγχονται από κανένα, παρά μόνο από ιδιωτικές επιτροπές, αρχές κτλ. Όπως είναι με τη ΔΕΗ κτλ. Και στην πραγματικότητα, με λιγότερο προσωπικό, αλλά υπάρξια επιλεγμένο, με κριτήρια σε που θα τα θέτουν οι ίδιοι, γιατί είπε ότι κάθε φορά θα τα θέτουν οι ίδιοι. Τώρα με αντικειμενικά κριτήρια. Και λέει, με ένα τεράστιο αρχείο στη διάθεσή της, και εδώ, που αν χρησιμοποιηθεί σωστά, αποτελεί πηγή μοναδικού τεράστιου πλούτου, που τόσα χρόνια παρέμενε αναξιοποιητό και λέει λατήτο. Άρα λοιπόν, μας λέει μέσα από όλες αυτές τις ανοησίες, που δεν είναι ανοησίες, είναι και άλλα πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ καταδικαστικά για αυτόν και απειλητικά για εμάς, βέβαια, αν δεν τα σταματήσουμε. Λέει ότι ξέρουν πώς μπορεί να παραχθεί πλούτος για την Ελλάδα και μόνο μέσα από την ΕΡΤ με αυτό που λέει. Εδώ τι μας λέει λοιπόν, ότι δεν κάνει τίποτα παραπάνω από το να πάρει, εφόσον όπως κάνανε στην Ολυμπιακή, αφού τεινάζουν στον αέρα. Την Ολυμπιακή ήθελα να μιλήσω και γι' αυτό. Δηλαδή τη ρημάξανε, που η Ολυμπιακή ήταν κάθε γραφείο της στο εξωτερικό, λειτουργούσε σαν μια πρεσβεία της Ελλάδος. Τη ρημάξανε, δεν πήγε κανείς φυλακή. Και ποιος ήταν υπουργός που μεθόδευσε την πώλησή της? Ναι, για πείτε ποιος. Κύριος Χατζηδάκης ήταν, νομίζω. Γιατί όχι. Okay. Κύριος Χατζηδάκης, μην υπουργός πάλι. Λοιπόν, το know-how το ξέρουν. Άρα λοιπόν, την Ολυμπιακή που την είχαμε. Την πήρε ο κύριος Βγενόπουλος, ο οποίος υποτίθεται θα την απογείωνε, θα την έκανε όπως. Να αλλάξει, όπως να αποκτήσει την παλιά της λάμψη. Και είδαμε πως κατήντησε εκεί η Olympic Airways πλέον. Λοιπόν, λέει πάρα πολλά τώρα. Εγώ πιστεύω, επειδή είμαστε στις 8 η ώρα, on the dot, πιστεύω ότι θα πρέπει. Είναι σημαντικό και θα πρέπει εδώ. Ναι, εντάξει, να μην πω και. Έχει πει και άλλα, εν πάση περιπτώσει. Θα τα συνεχίσουμε. Αλλά θα πρέπει όμως. Όχι, όχι, το βασικό. Θα μας δώσει και άλλες αφορμές. Το βασικό όμως είναι, εμείς τι κάνουμε εδώ. Μπράβο. Το πρώτο είναι να μην πέσουμε στην παγίδα. Βασικά, να πάμε εντελώς αυτόματα να στηρίξουμε κάποιους που λένε ότι είναι αντιστασιακοί, χωρίς να μας δώσουν πραγματικά τις αποδείξεις ότι είναι. Δεύτερον, να αυτά τα άτομα τα οποία είχαν υποχρέωση τόσα χρόνια να εξυπηρετούν τον λαό, όπως λέει, πώς το λένε, το εξώδικο που στείλαμε, η νομοθεσία που είχε τη ΣΕΡΤ, οι οποίοι μέχρι τώρα λέγανε ότι ήταν υπάλληλοι και διοικούμενοι. Αυτή τη στιγμή είναι αντιστασιακοί και διεκδικούν πραγματικά τα κεκτημένα συνταγματικά και οτιδήποτε δημοκρατικά του λαού. Να λοιπόν η ευκαιρία να τα εφαρμόσουν και να αποδείξουν τις αγνές τους προθέσεις. Ναι, και να αποδείξουν ότι είναι για το λαό. Άλλο, να πώς θα δοθούν οι θέσεις αξιοκρατικά. Ποιοι Ακριβώς. είναι αυτοί οι οποίοι πραγματικά θα δώσουν πρόσβαση στο λαό, ποιοι είναι αυτοί που θα ελέγξουν αυτούς εδώ πέρα τους κατοχικούς και θα τους ξεμπροστιάσουν στο εξωτερικό. Αυτό λοιπόν είναι ένα γάντι και είναι το μπούμεραγκ τους βασικά. Διότι εδώ πέρα δεν μπορούν να κρυφτούν. Όμως. Ασχέτως του τι θα κάνουν οι υπάλληλοι της ΕΡΤ, ασχέτως του τι θα κάνουν αυτοί οι καραγκιόζηδες των κομμάτων που πάνε, ας το πούμε αυτή τη στιγμή, μπας και μπορέσουν να κρατήσουν τα προσχήματα, αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι η ΕΡΤ είναι δική μας. Και εθνική τηλεόραση, γιατί έτσι εμείς την είχαμε, εθνική ραδιοφωνία τηλεόραση, μετά έγινε ελληνική, βεβαίως, βασικά, εάν καταργηθεί, καταργείται και το έθνος.
Και στο διαδίκτυο λένε ότι τις μόνες περιπτώσεις που σταμάτησε η δημόσια τηλεόραση ήταν στη Σερβία, όταν τη διέλυσαν και την είχε γκρεμίσει, ας το πούμε, με τους βομβαρδισμούς. Άλλο, είχε κάνει βομβαρδισμούς. Εκεί υπήρχε πρακτικό πρόβλημα. Και στη Συρία ή στο Ιράκ, δεν θυμάμαι πού ακριβώς. Μα εκεί είχε βομβαρδιστεί, είναι άλλο, τελείως διαφορετικό. Εκεί υπήρχε ανωτέρα βία. Εδώ όμως η Ελλάδα. Με θύματα. Ναι, η Ελλάδα λοιπόν πάλι πρωτοτυπεί για να δείξουν ότι τις. Παίρνουν βασικά το εθνικό της στόμα. Και γι' αυτό έχουν ανησυχήσει και οι συνάδελφοι, οι δημοσιογράφοι στις άλλες χώρες, γιατί σου λέει αυτό που γίνεται στην Ελλάδα μπορεί να συμβεί αργότερα και σε εμάς, σαν μοντέλο. Εκεί είχε συμβεί ούτως ή άλλως, απλώς δεν το έχουν καταλάβει ακόμη. Μπορεί, αλλά το φοβούνται ότι θα γίνει έτσι με άμεσο τρόπο και γι' αυτό αντιδρούνε. Θα ήθελα να πω μόνο κάτι. Ναι. Δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο να. Είναι και τρία. Θα το πεις, θα πω κι εγώ μία πρόταση και μετά ο Μενέλαος θα βάλει αυτό το κλιπάκι που παίξαμε την άλλη φορά. Μενέλαο, είναι απαραίτητο. Θα πρέπει ο κόσμος να έχει τα μάτια του αυθάνεκτα και να καταλάβει ότι τον κοροϊδεύουν όλοι αυτοί που εμφανίζονται ως αντιμνημονιακοί στην πράξη. Δεν είναι αντιμνημονιακοί. Αν σεβόντουσαν τον ελληνικό λαό, σεβόντουσαν και τον εαυτό τους, τα δήθεν, για μένα δήθεν, αντιμνημονιακά κόμματα, έπρεπε ήδη οι βουλευτές τους να είχαν παραιτηθεί συνολικά, ώστε να μην παίζουν το παιχνίδι των κυβερνώντων. Να το καταγγείλουν. Να καταγγείλουν τους κυβερνώντες, να παραιτηθούν, ώστε να δώσουν το μήνυμα ότι δεν μετέχουμε σε μια παράνομη βουλή, όπου περνάει παράνομους και αντισυνταγματικούς νόμους. Και που έχει βγει η νομοθεία. Και εμείς έχει γίνει η καταγγελία για την Οθεία. Ενώ τα γνωρίζουν, είναι στα συρτάρια ένα σωρό μηνύσεις σε βάρος κομμάτων, βουλευτών, αρχηγών κομμάτων. Είναι στα συρτάρια του Προέδρου της Βουλής. Τα ξέρουν οι αρχηγοί των κομμάτων, τα ξέρουν όλοι οι βουλευτές. Και αυτοί που επικαλούνται την πατρίδα, μόνο η πατρίδα τους μοιάζει. Και επικαλούνται και κοινωνικές ευαισθησίες, μόνο κοινωνικές ευαισθησίες δεν έχουν. Όλοι αυτοί λοιπόν. Συμμετέχουν σε αυτό το θέατρο του παραλόγου. Αν πραγματικά τους ενδιέφερε ο ελληνικός λαός, θα είχαν αμέσως καταγγείλει την παρούσα βουλή και θα είχαν παραιτηθεί συνολικά όλοι μαζί, ενώ ενωθούν σε αυτό το θέμα, να παραιτηθούν, να κατέβουν στο δρόμο και όχι μόνο αυτό, να το πούνε, να πούνε. Εγώ δεν άκουσα ούτε τον κύριο Τσίπρα, ούτε τον έναν, ούτε τον άλλον και τους άλλους αρχηγούς των κομμάτων ότι θα πάνε, ότι θα στείλουν στη δικαιοσύνη όλους αυτούς που υπέγραψαν και στήριξαν μνημονιακούς νόμους και σε αποφανθεί η δικαιοσύνη. Πριν φτάσουμε σε αυτό, δεν το έχω δει να το λένε και στην αρχή όταν το λέγανε τώρα το έχουν θάψει, δεν λένε τίποτα. Το πιο φτάσαν να λένε ότι θα πρώτα κοιτάμε, λέει, τους, την υγεία, την παιδεία και μετά θα πληρώσουμε τους τοκογλύφους, τους δανειστές μας. Ναι, δηλαδή όμως, αποδέχονται. Εδώ όμως αυτό που θέλω να πω, Δημήτρη, είναι το εξής. Ότι πριν να φτάσουν να εξετάζουν τα προηγούμενα, αυτό το οποίο αυτή η κυβέρνηση, αυτή η Βουλή που ένα χρόνο υπάρχει, εάν καταγγελθεί ως παράνομη από τους ίδιους, ακυρώνονται και όλες οι αποφάσεις. Άρα δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Μα δεν το κάνουν. Δεν μπορούν. Και εδώ ερχόμαστε τώρα, για να σταματήσουμε γιατί θα μας δίνουν οι άλλοι απ' έξω, είναι ότι είπες πού είναι ο εισαγγελέας. Και θα σου πω, ξέρεις ποιος είναι ο μόνος εισαγγελέας που θα το κάνει αυτό? Ο ελληνικός λαός. Δεν υπάρχει άλλος εισαγγελέας ο οποίος να έχει τη βούληση, γιατί αλλιώς θα είχε φανεί. Και θα υπάρξει. Εγώ οφείλω να κάνω συνέχεια ως πολίτης και με την ιδιότητα που έχω. Του νομικού, να προσπαθώ να στηρίξω όσο μπορώ το θεσμό της δικαιοσύνης και να κάνω εκκλήσεις προς τα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα να πράξουν το καθήκον τους. Δεν το κάνεις μόνο εσύ. Όταν πηγαίνουμε με μηνύσεις, έχω την υποχρέωση, τώρα από εκεί πέρα αν δεν το κάνουν. Ναι. Όταν όμως κάποιος δεν το κάνει. Όλοι θα κρυθούν. Δύο λεπτά. Για τις πράξεις και τις παραλήψεις. Όταν πηγαίνουμε με μηνύσεις, όταν προσφεύγουμε στη δικαιοσύνη, τη σημαίνει ότι δίνουμε τη δυνατότητα να ανταποκριθεί και να σταθεί στο ύψος της. Βεβαίως. Όταν όμως δεν το κάνει και όταν βλέπουμε ότι εφόσον εκείνη δεν το κάνει. Πάντες θα κρυθούν κάποια στιγμή. Ναι, αλλά ώσπου να κρυθούν εκείνοι δεν θα έχουμε εκλείψει εμείς. Θα προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε. Τι λες, προσπαθήσουμε. Εδώ είναι ο θάνατός τους, η ζωή μας. Τελειώσαμε. Παρακαλώ.
συμπολίτες μου, έτοιμοι είμαστε. Συμπολίτες μου και συνέλληνές μου, είναι κρίσιμες οι ώρες, γιατί θέλει μεγάλη ψυχραιμία, γιατί είναι πολύ εύκολο βασικά να μας πιάσει μέσα στην όλη αυτή η κατάσταση της προπαγάνδας και των διαφόρων παρενετικών, ας το πούμε, κινημάτων που υπάρχουν, να κάνουμε πάλι λάθος κινήσεις. Ψυχραιμία. Και αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι οποιοδήποτε ισχυρίζεται κάτι θα πρέπει να το αποδείξει. Αυτά όσον αφορά από μένα. Και από μένα. Καληνύχτα Δημήτρη. Σας. Καληνύχτα σας. Να έχετε ανοιχτά τα μάτια, τα αυτιά, ευθυκρισία και ψυχραιμία, όπως είπε και η κυρία Γερτσίνη. Ναι. Απόψε τελειώνουμε με παρένεση του Σικελιανού, το οποίο πραγματικά είναι το τι πρέπει να κάνουμε όλοι. Αν δεν βάλουμε όλοι το χεράκι μας, δεν πρόκειται να φύγει αυτή η λέρα. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.